Καλησπέρα. Μια εβδομάδα. Ένα Σάββατο. Τι ωραία χρωματική παλέτα είναι αυτή. Ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν. Εγώ με τα εξαιρετικά τα φούξια και εσύ με το μουσταρδί. Ναι. Σου πάει. Ναι. Σε φωτίζει, Χρήστο. Κλείσε λίγο την πόρτα του Ρόιτσα. Και σένα το. Ναι. Εμένα με προσέχουν εκεί στα BSB. Με προσέχετε πολύ, κορίτσια μου, γι' αυτό και σας αγαπώ πολύ. Είναι από την κολεξιόν την φθινοπορεινή της BSB, αυτό και άλλα πολλά. Άμα πάτε στα BSB, όχι άμα πάτε, τώρα που θα πάτε στα BSB, εσείς οι φίλες μου και οι άντρες που θέλετε να κάνετε δώρο σκαλές σας, θα δείτε με ιδιαίτερη προσοχή τα πανωφόρια της BSB. Διότι είναι ένα και ένα όλα, δηλαδή πραγματικά θα μπορούσα να τα πάρω όλα. Και τα ρούχα φυσικά, αλλά στα πανωφόρια έχω μια ιδιαίτερη έτσι, αγάπη αυτή τη σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ φυσικά και τον Πάπιστα, γιατί εννοείται ότι μου κούμποσαν εξαιρετικά το φόρεμα με αυτή την εξαιρετική γόβα, πες Παναγιώτη. Είναι από αυτές που σου αρέσουν πολύ και σένα. Όπως το πες. Και αφού είμαστε εδώ, στο κομμάτι Πάπιστας, έχουμε και δώρο από τον Πάπιστα σήμερα. Είναι για τους άντρες της παρέας, για τους φίλους μας. Είναι αυτά τα εξαιρετικά Calgary, Τσακίρης Μάλας. Είναι 43. Το τηλέφωνο είναι μόνο αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Ο διαγωνισμός ξεκινάει από τώρα και το ξέρετε ότι και για το χειμώνα η μόνη σας επιλογή στα παπούτσια είναι Πάπιστας. Σήμερα με έχει στολίσει ο Δημήτρης ο Τυροδήμος από το Σύγχρονο Κοσματοπωλείο με μία μάρκα, την Δημήτριος Exclusive. Εσύ τη βγάζεις, φίλε Δημήτρη. Είναι εξαιρετικό, είναι χρυσό και ασήμ, είναι 14 και 18. Εγώ πρώτη φορά τη φοράω αυτή τη μάρκα, την οποία θα βρείτε μόνο στο Σύγχρονο Κοσματοπωλείο του Δημήτρη Τυροδήμου στο κέντρο της Κοζάνης. Φυσικά έχει αυτή και άλλες χίλια στα καλύτερα brands και φυσικά στις καλύτερες τιμές, οπότε πρέπει να τον επισκεφτείτε. Πάρα πολύ να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου στο Nail It για την εξαιρετική περιποίηση των άκρων και για την άβρα εκεί μέσα. Όπως επίσης, μια πολύ πολύ μεγάλη αγκαλιά στο στούντιο Χέρλερα Ταρνανίδου, γιατί πάλι σήμερα με έκανα να αισθανθώ εκτός από πολύ όμορφη και πάρα πολύ χαλαρή και πάρα πολύ ωραία εκεί μέσα. Και ένα τεράστιο φιλί στην αγαπημένη μου make-up artist, Έλλη Θεοδωρίδου, για αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, το διαγωνισμό, ξεκινήστε. Δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Είναι 43, ένα αντρικό, είναι εξαιρετικό. Αυτό να θυμάστε. Και εγώ θα σας τον θυμίζω συχνά πυκνά. Και τι κάνεις τώρα που ερχόσουν να βρέχει. Όχι. Τι καιρός είναι αυτό σήμερα. Τι καιρός είναι. Ξύπνησα και λέω, okay, δεν ξημέρωσε, μαύρη μαυρίλα. Έριξε και μια καταπληκτική βροχή υπέροχα, τουλάχιστον ήμουν στο σπίτι. Όταν ήταν να βγω, έβγαλε πολύ ωραίο ήλιο. Όσο ήμουν στο κομμωτήριο, ξανά άρχισε να βρέχει. Όσο ερχόμουν, ξανά έβγαλε ήλιο. Εντάξει, επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις κυρίως του ΜΕΤΕΟ, όπου έλεγαν ότι θα έχουμε πέρασμα βροχοπτώσεων από εδώ, αλλά όχι κάτι ακραίο. Σε σχέση με άλλες περιοχές, χθες το βράδυ είχαμε το πρόβλημα στο δρόμο Βίκλας Προστοδωρίου. Ναι. Θα μας τα δείξει κιόλας στα πλάνα. Έπεσε. Άνοιξε γη και μας κατάπιε είναι αυτό. Αν δείτε και η σημερινή φωτογραφία. Έπεσε αυτό το κομμάτι του. Έπεσε ο μισός δρόμος δηλαδή. Και εγώ το είδα και έπαθα ένα σοκ. Από τις βροχοπτώσεις είναι αυτό. Εντάξει, τώρα... Ήτανε στραβό το κλίμα. Και κατολιστής εκεί, ξέρεις, είναι και τα θωρινά. Προσοχή σε αυτό το σημείο του δρόμου, λοιπόν. Ο δρόμος προς Πισοδέρη. Δεν ξέρουμε πότε θα αποκατασταθεί. Δεν υπήρξε τραυματισμός ευτυχώς. Ή, ξέρω εγώ, κάτι πιο σοβαρό. Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή που έγινε αυτή η κατολίσθηση, αλλά θέλει προσοχή σε αυτό το κομμάτι του δρόμου, εσείς που θα κινηθείτε προς τα εκεί. Το νου σας. Να μην γίνονται τέτοια και να δούμε και πότε θα αποκατασταθεί και η ζημιά. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Εύχομαι σύντομα. Εμείς τελειώσαμε. Άμεση ενέργεια της πολιτικής προστασίας και του κυρίου Μάνου. Μπράβο. Καλώς αντιπεριφερειάρχης γενικά. Ναι. Και εξελέγει, πανεξελέγει, δεν εξελέγει. Ναι. Είναι περιφερειακός συμβουλός. Εμείς τελειώσαμε θεωρητικά την κακοκαιρία. Ναι. Ότι το περάσαμε, το περάσαμε. Τώρα δηλαδή ξανά. Άρα. Τι θέλετε την τηλεθέρμανση και φωνάζετε, μια χαρά είμαστε. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα σε κάποια οδούς, πείτε μας, τηλεφωνήστε. Με την τηλεθέρμανση. Ναι, να ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα. Αν υπάρχει πρόβλημα, γιατί χθες υπήρχε μια γενικότερη αναστάτωση. Ξέραμε ότι υπήρχαν κάποιες γειτονιές που δεν λειτουργούσε τηλεθέρμανση. Το είχε ανακοινώσει η ΔΕΙΑΚ με το ήταν που μπήκε η ΠΕΝΤΕ. Και άλλες όμως. Και προέκυψαν και άλλες. Και άλλες όπως η Συμπύρινη Πανόρμου. Και έχει θέμα γενικώς κάθε χρόνο στην αρχή. Α, εκεί είναι μεγάλες οι διαρροές. Νικομιδίας, Καραμαλή για ένα σημείο δεν είχε. Κάποια σημεία δεν είχε λίγο στη Μοναστηρίου, στα Αλόνια, κάποια σπίτια. Ήταν δηλαδή λίγο
Τέλος πάντων, επανήλθε το σύστημα. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν διαρροές. Φυσικά δεν μπορούμε. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Δηλαδή, πραγματικά, αν υπάρχει κάποιο θέμα της τηλεθέρμανσης, παρακαλώ ενημερώστε μας. Εμείς η ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή από τη ΔΕΙΑΚ είναι ότι όποιες διαρροές δημιουργήθηκαν, πλέον έχουν αποκατασταθεί, οπότε δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Μου λένε κάποιοι δεν καίει σωστά, μου λέει, και έχει λιαρά. Σε μέρα στη Λασάνη χθες έκαιγε κανονικά. Πάντως. Έφραζε, κανονικό. Φουλ. Ναι. Τώρα, ίσως πρέπει να δείτε και κάποιοι και τις δικές σας εγκαταστάσεις. Ναι, γιατί αυτό δεν είναι πάντοτε πάντα, το πρόβλημα της ΔΕΙΑΚ. Πρέπει να το δείτε λίγο. Λίγο να συντηρείτε κι εσείς τα του οίκου σας. Οπότε πρέπει να φωνάξετε κάποιον να το δει, αν το πρόβλημα δεν είναι ΔΕΙΑΚ και είναι δικό σας. Αλλά θεωρητικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε κανένα. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα θα μου πεις έξω δεν έχει και κρύο. Δηλαδή έχει πόσο, Χρήστο, 18, 17, 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Το βράδυ σίγουρα θα θέλαμε. Εντάξει, τώρα μια ψήφια την έχει σήμερα η αλήθεια. Και τώρα. Δηλαδή έτσι με το φούτερ που ήρθα. Χρειαζόταν ίσως και κάτι από πάνω. Αλήθεια. Δεν μπορώ να πω. Σκιά. Τέλος πάντων. Okay, όπως νιώθω. Το βράδυ σήμερα, ας πούμε. Το βράδυ σίγουρα θα ανάψουμε. Όλοι, νομίζω. Οπότε κάνουμε το σταυρό μας να πάμε καλά. Το θέμα είναι ότι η επόμενη κακοκαιρία αναμένεται μετά την επόμενη κακοκαιρία, βροχόπτωση τέλος πάντων. Θα πέσει η θερμοκρασία, αυτό με νοιάζει. Θα πέσει, αλλά όχι στα σημερινά επίπεδα. Θα ανεβεί δηλαδή σε σχέση με τα σημερινά. Α, μωρέ, μια χαρά μας πάει. Θα είναι πάλι για μέσα Νοέμβρη, για αρχές, 20 βαθμούς δηλαδή, 21. Εντάξει, αυτό είναι καλή θερμοκρασία. Ναι, για Κοζάνη και για μέσα Νοεμβρίου. Για Κοζάνη μιλάμε. Δηλαδή, εσύ μου λες τώρα. Κοζάνη το Λεμαϊδα. Αυτό που ήταν να περάσουμε από την Π, εμείς στο περάσαμε ως περιοχή. Αυτό ούτως ή άλλως ήταν σύντομο σε όλη τη χώρα. Και ότι από Πέμπτη θα αρχίσει να ανεβαίνει σχετικώς η θερμοκρασία και ότι από Πέμπτη θα ξαναδούμε κάποιες βροχοπτώσεις, αλλά χωρίς σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Όπως φαίνεται, Πέμπτη Παρασκευή, ίσως. Ο μετεωρολόγος σας πάνε και ο της Πλιάτσιος. Να τον εμπιστεύεστε. Εντάξει, τα κοιτάμε. Από τον Χρήστο το Μαργαρίτη τα μαθαίνει, πες αλήθεια. Από τον Χρήστο δεν κλέβει. Ισχύει. Σωστό. Όλοι από τον Χρήστο κλέβουμε. Αλλά τέλος πάντων είμαστε πάρα πολύ ακριβείς. Ο Χρήστος είναι ο καλύτερος μετεωρολόγος μακράν. Ξέρεις πόσοι μου το λένε. Ποτέ δεν πέφτει έξω. Τα λέει και ωραία, στρόγγυλα. Αρνάω το Χρήστο, είσαι κοινό. Σιγά. Ο Χρήστος είναι ο ένα. Ο άλλος είναι ο δύο. Πού θες να σε πάω. Θες να σε πάω στην περιφέρεια. Θες να σε πάω στο Δήμο. Διάλεξε. Τι έχει η περιφέρεια. Πώς. Τι έχει. Η περιφέρεια, για να το ξεκινήσουμε έτσι από τα πρώτα, έγινε μια συνάντηση και πολύ καλώς έγινε. Με πρωτοβουλία, του νέου περιφερειάρχη. Με πρωτοβουλία Κασαπίδη. Όχι, όχι. Λίγο πιο πίσω το πάω εγώ. Θα σε φτάσω εκεί. Το πάμε με την ιστορική σειρά. Και πολύ καλώς έγινε μια συνάντηση του νέου περιφερειάρχη του Γιώργου του Αμανατίδη. Να βλέπουμε και πλάνα, φωτογραφίες, voice over. Με τους 21 εκλεγμένους. Μόνο η κυρία Φαρμάκη κρατούσε σημειώσεις. Θέλω να το πω αυτό. Μπορεί να κρατούσαν και κάποιοι άλλοι στα κινητά τους, εσύ. Α, εντάξει, με συγχωρείτε. Ναι. Κύριος δεν Ραφαλίδης. Βλέπω κανέναν τώρα να κρατάει κινητό. Ο κύριος Ραφαλίδης, ας πούμε, είναι της τεχνολογίας. Μπορεί να είχε. Δεν τον βλέπω να κρατάει κινητό, με συγχωρείς. Δεν τους βλέπω όλους απολύτως. Κοίτα, βλέπεις την πολυτίμη. Έγινε μια συνάντηση λοιπόν με αυτούς τους 21. Οι δύο κυρίες μετά πήγανε για ποτό που είδες. Η κυρία Ράνδου και η κυρία Φαρμάκη. Γιατί άντρες δεν πήραν μαζί τους. Άντρες ήταν στο κάτω όροφο, στο μεγάλο τραπέζι του Λερουά. Πολύ. Πλην της Κοζάνης, πλην του Κοβεδάρου και του Φούδουλου. Γιατί πού πήγε ο Χάρης. Νομίζω ήταν οι υπόλοιποι όλοι. Νομίζω. Πού πήγες, Χάρη. Μαζί με Μετίσογλου και το Σάβα. Δεν ξέρω, είχαν δουλειά οι άνθρωποι. Όχι, θέλω να μάθω. Χάρη, πού πήγες. Στείλε μήνυμα τώρα. Πού ήσουν. Οι υπόλοιποι ήταν εκεί. Μεταξάς, Βίζας, Κερεχτές. Ο Μεταξάς. Λυσαρίδης, Κατσαούνης. Τον είδες το Μεταξάς στη φωτογραφία. Ναι, όχι. Έτσι ήταν λίγο. Τι. Αρπαγμένος πάλι. Είναι έτσι πάντα. Όχι, δεν είναι. Α, έχει και άλλες στιγμές. Γιατί εγώ μόνο έτσι το γνώρισα. Όχι, εντάξει. Το γνώρισα σε μια προεκλογική περίοδο. Ατυχώς. Σε δύο προεκλογικές περιόδους και. Γιατί δύο. Στις εθνικές. Εγώ στις εθνικές δεν του πήρα συνέντευξη. Εμείς που αλλά μου τύχε εδώ. Δεν ήταν από τις καλύτερες συναντήσεις μας. Κύριε Μεταξά. Λογικά θα τον βλέπεις κάθε εβδομάδα σε συνεδριάσεις. Εγώ. Αν παρακολουθείς συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Της Οικονομικής Επιτροπής. Γιατί. Ξέρεις κάτι. Μπορεί να είναι αντιπεριφερειάρχης οικονομικών. Μπορεί να είναι. Δεν είναι βέβαιο. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί και να μην είναι.
Έτσι θα είναι το ένα πάμε. Από τα ονόματα που ακούγεται. Αυτή η συνάντηση έγινε για να βρεθούν λίγο οι εκλεγμένοι, να τους μιλήσει ο κ. Ματρής για το που θέλει να το πάει το τρένο και πολύ καλά έκανε. Κάποιοι ενδεχομένως να εξέφρασαν και κάποιες απόψεις. Έγινε και μια αποτίμηση του εξαιρετικού αποτελέσματος των εκλογών. Αλλά αυτό που περιμένατε να ακούσετε, ότι ο Πλιάτσος είναι αντιδήμαρχος τάδε και ο Πιτσιάβας είναι αντιπεριφερειάρχης τάδε, δεν υπόθηκε. Και ήταν και πρόωρο να υποθεί. Θα ήταν πρόωρο να υποθεί. Υπήρξε όμως μια δέσμευση ότι μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου οι αντιπεριφέρειες θα ονοματιστούν. Έχουμε δρόμο. Θέλω να πω ότι... Έχουμε 40 μέρες. Βέβαια. Είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Περιφερειάρχη να διαμορφώσει τις αντιπεριφέρειες όπως τις θέλει. Το ότι υπήρξε, ας πούμε, αντιπεριφέρεια αγροτικής ανάπτυξης από την πλευρά Κασαπίδη, δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσει αυτή τη δομή και ο νέος Περιφερειάρχης. Μπορεί να τη διαμορφώσει όπως θέλει. Αυτό που θα πρέπει να διατηρηθεί με τα βεβαιότητας είναι οι χωρικές. Δηλαδή οι αντιπεριφερειάρχες Κοζάνης, Φλόρινας, Γερβενών και Καστοριάς. Ξέρουμε ποιοι θα είναι. Δεν έχουμε καμία πορεία, θα είναι ο κύριος Σαββόπουλος. Λέω εγώ, δεν μίλησα με τον κύριο Μανατίδη. Γερβενά δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω... Δύο δεν είναι εκλεγμένοι. Νομίζω ο πρώτος που έχει εκλεγεί. Δύο δεν είναι. Τρεις νομίζω έχει εκλεγεί. Δύο ή τρεις είναι στα γραμμένα. Δεν το θυμάμαι, συγγνώμη. Ένας από τους τρεις θα είναι, σίγουρα. Δηλαδή, στο δίνω. Ναι. Και... Είσαι ο πρώτος σε ψήφους. Δεν το ξέρω. Φλόρινα, έχεις καμιά έμπνευση? Κοζάνη, μάλλον θα είναι ο κύριος Βίζας ή ο κύριος Λυσαρίδης, ίσως. Γιατί, επειδή είναι οι δύο πρώτοι, όχι. Ο δεύτερος είναι ο Τάσος Φουντούλου, θα δείξει. Ήθεστε να πάει στην Ορδέα η πρώτη, ξέρεις τώρα κάπου. Και μου αρέσει την προηγούμενη φορά. Και πρώτος ο κύριος Βίζας. Στη Φλόρινα. Λίγο με τους γιατρούς δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά για τους χρόνους τους. Μια χαρά οι άνθρωποι δεν είναι. Όχι μόνο γιατροί και άλλοι. Διοικητικά. Για τους γιατρούς ιδίως, λίγο με τους χρόνους. Γιατί το να γίνεις αντιπεριφερειάς γενικώς, αλλά αντιπεριφερειάς Κοζάνης, είναι full time job. Ισχύει αυτό. Δεν είμαι πολύ σίγουρη δηλαδή ότι θα μπορείτε να λειτουργείτε και τα γιατρία σας. Τώρα θα μου πεις κι άλλος που έχει ένα τεχνικό γραφείο ή μηχανική ή ξέρω εγώ. Ναι, είναι full time job πάντως. Γι' αυτό και ο κύριος Αμανατρίδης το έθεσε ως όρο και τους είπε σε εκείνη τη συνάντηση, ξεκαθαρίστε και δείτε τα προγράμματά σας. Εγώ θέλω να σας αξιοποιήσω, αλλά δεν μπορώ να ακούω, α, δεν προλαβαίνω να κάνω αυτό, α, δεν προλαβαίνω να κάνω εκείνο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αν θα τα αναλάβετε, θα τα αναλάβετε εξ ολοκλήρου. Πολύ λογικό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διοικητικό σχήμα. Το είπα και στο δελτίο. Ακούω κάτι γελιότητες. Να πούμε, στη Φλόρινα υπάρχει ένας πονοκέφαλος για τον Γιώργο Μανατίδη, ο μεγαλύτερος. Γιατί? Γιατί υποτίθεται ότι ο κύριος Κιωσές με τη μεγάλη του εμπειρία και ήταν και από τους ανθρώπους που έφυγαν από τον Κασαπίδη, πήγανε στον Μανατίδη, άκουσαν πολλά, στήριξαν, θα ήταν το φαβορή, αλλά πρώτος ήταν ο κύριος Τάσκας. Okay. Ο οποίος θέλει να είναι αυτός υποψήφιος. Να είναι αυτός. Ναι. Και ο κύριος Μανατίδης εδώ τώρα έχει ένα πονοκέφαλο. 5 χρόνια είναι. Θα κάνει ρωτήσεων, πώς θα γίνει, δεν θα τους αλλάξει αυτός που θα κάτσει στην καρέκλα 5 χρόνια. Μισό λεπτό. Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος δήμαρχος περιφερειάρχης να κάνει ρωτήσεων. Δεν είναι υποχρεωμένος, αλλά θα μπορούσε. Για να αποφύγει τις γκρίνιες. Πληροφορίες που έχουν είναι ότι ο κύριος Αμανατίδης σκοπεύει όποιους αντιπεριφερειάρχες ορίσει και είναι πολύ επιτυχημένοι να μην τους αλλάξει. Η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ο κύριος Κασαπίδης τους άλλαξε. Θα πρέπει να δούμε πόσο επιτυχημένη είναι, λοιπόν. Ναι, ο κ. Κασαπίδης τους άλλαξε. Είχε άλλη λογική, αυτό θέλω να σου πω. Ο κ. Κασαπίδης είχε δεσμευτεί ότι όλοι θα λάβετε μία θέση ευθύνη. Εντάξει, να σου πω λίγο. Το είχαμε συζητήσει πολλές φορές. Αυτοί που είχαν θέση ευθύνη επί Κασαπίδη και τα πήγαν εξαιρετικά, μοναδικά, απίθανα. Και άφησαν έργο, όχι αστεία. Θα τους ξαναδοκιμάσει ο Μανατίδης ή είναι, καλύφθηκε από το εξαιρετικό του έργο στην προηγούμενη διοικητική αρχή. Να θεωρεί ότι κάποιοι ή κάποιες... Θα μπορούσαν, αλλά δεν μπόρεσαν εξαιτίας Κασαπίδη. Λόγω Κασαπίδη, λόγω συνθήκων και ότι τώρα αυτή τη φορά θα τα καταφέρουν πολύ καλύτερα. Ωραία, να τους δοκιμάσει τότε. Και αν τα καταφέρουν πολύ καλύτερα, θα το σημειώσουμε κι εμείς. Ναι. Αλλά αν τα καταφέρουν το ίδιο, προσωπικά πάλι θα το σημειώσουμε εμείς. Προσωπικά ζητήματα δεν υπάρχουν. Τι να έχω. Επειδή με ρώτησαν, δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε προσωπικά με κανένα. Υπόθηκε κιόλας εκεί. Εκεί? Το πηγαδάκι. Σε αυτή τη δεν συνάντηση. Ξέρω αν ακριβώς... Πάλι εμείς ήμασταν στο στόμα σας. Δεν ξέρω πάλι αν με τον τρόπο σχολιάζεται. Ακριβώς μέσα εκεί. Αλλά υπόθηκε για συγκεκριμένο πρόσωπο και δεν εννοώ τον κύριο Μανατίδη. Ναι, εμένα τώρα γιατί κάπου πάει το μυαλό μου. Καλά πάει. Καλά πάει. Οκ. Okay.
Εμείς εδώ γι' αυτό είμαστε. Για να λέμε μπράβο στα καλά και να ασκούμε κριτική στα κακά. Και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε. Ξυδάκι top. Ακούω γελιότητες. Οι γελιότητες πάντοτε προκύπτουν και λέγονται από γελίους ανθρώπους, έτσι. Μαζί πάει αυτό. Ότι έχουν κλείσει κάποιοι σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Το από αυτό. Στην περιφέρεια. Ναι. Τι είναι σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Εδώ είμαι εντεταλμένος, σου λέει ο άλλος. Α, εάν έχουν πάρει καμία υπόσχεση, ρε εσύ... Εγώ μίλησα με τον κύριο Μανατίδη, δεν έχει υποσχεθεί ποτέ τίποτα. Πολύ πιθανό, να. Είμαστε στη φάση της αποστολής email, όπως του ζήτησε ο κύριος Μανατίδης σε αυτή τη συνάντηση που έγινε εδώ. Τώρα σ' ακούς, Ιάκμον, ναι. Γιατί τα μάτια σου είναι λίγο γυαλιστερά. Είναι. Λίγο γυαλίζουν. Και είπε ο κύριος Μανατίδης ότι θα ήθελα να μου στείλετε ένα email, στο οποίο θα γράφετε αν έχετε χρόνο, διάθεση, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας. Στους εκλεγμένους. Ναι, στους εκλεγμένους. Υπάρχουν και μη εκλεγμένοι βέβαια που ενδιαφέρονται να... Αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι. Για τους μη εκλεγμένους μιλώ. Εντάξει. Είναι κάποιοι που λέει δεν βγήκα εγώ, αλλά δεν πήρα. Με φάγαν τα κυκλώματα. Ανάλογα αλλά... με το σχήμα Μανατίδη, τέλος πάντων. Ναι, θα... έχω εξασφαλίσει τη χή θέση, την ψη θέση. Οκ. Καχαρά. Μπορεί κιόλας, ξέρω εγώ, τι να πω. Είναι και τι συμφωνίες έχουν γίνει. Αν έχουν γίνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν γίνει πάντως. Αλλά οκ. Okay. Δύο μέρες μετά από αυτήν τη συνάντηση που είδατε μόλις και ενώ ο κύριος Αμανατήρης εξακολουθεί να κάνει συναντήσεις με φορείς, ήρθε σε επαφή με τους γουνοποιούς για την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει ο κλάδος και πολύ καλά έκανε. Σε ένα ούτως ή άλλως ανακοινωμένο, προανακοινωμένο ραντεβού, έγινε και αυτή η συνάντηση με τον νυν Περιφερειάρχη και απερχόμενο σταδιακά, τον κύριο Κασαπίδη. Δεν έχουμε φωτογραφίες από αυτό. Αυτή η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία Κασαπίδη. Ναι, αλλά δεν έχουμε φωτογραφίες, λέω. Έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε. Μπορεί να έβγαλαν και να μην τις κυκλοφόρησαν. Γιατί. Έγινε στη ΙΖΕΠ, στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Ναι. Γιατί το λες με πρωτοβουλία του Κασαπίδη. Γιατί είναι πρωτοβουλία Κασαπίδη, μου λένε ότι έγινε. Θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια συνάντηση. Δηλαδή και ο Μανατής δεν την... Το θέμα είναι ποιος πήρε πρώτος τηλέφωνο, έλα Γιώργο μου, έλα Γιώργο μου. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει ενδιαφέρον ότι στα Γρεβενά έγινε πρωτοβουλία Δασταμάνη, στην Κοζάνη θα γίνει με πρωτοβουλία Μαλούτα. Έχει ενδιαφέρον. Εντάξει. Και εδώ έγινε με πρωτοβουλία Κασαπίδη. Οι απερχόμενοι παίρνουν. Έτσι έτυχε. Τρία περιστατικά μου. Και τα τρία έτσι έγινε. Οκ. Okay. Να ενημερώσουν. Το είπα χθες και στο δελτίο. Έγινε λοιπόν αυτή η συνάντηση προχθές και έγινε στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Σε κάποιο μέρος των συναντήσεων φυσικά υπήρχαν και κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες και φορείς. Λογικό. Εγώ νομίζω πως η μπεντάλια άνοιξε αρκετά, αλλά χωρίς να μπει πολύ διεισδυτικά, δηλαδή τι κάνουμε σε αυτό το θέμα, τι κάνουμε στο συγκεκριμένο, σε τι ποσοστό είναι πληρωμένος ο προϋπολογισμός στο συγκεκριμένο έργο κτλ. Έγινε μια γενική κουβέντα. Θα ακολουθήσουν και άλλες και λίγο πιο στοχευμένες και κυρίως με υπηρεσιακούς. Η επίσημη ενημέρωση που είχαμε προέρχεται από την πλευρά Μανατίδη, που όπως είπα και χθες στο δελτίο, νομίζω ότι αυτό το δελτίο τύπου που απεστάλλει στα μέσα από πλευρά στα Μανατίδη ήταν λίγο, νέτο σκέτο. Λίγο αυστηρό, είχε 5 bullets, έγινε αυτή η συνάντηση, συζητήσαμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Δεν γράφει έτσι το γραφείο τύπου του κυρίου Μανατίδη. Είχε λόγο που ήταν έτσι γραμμένο. Μπορεί να ρωτήσει κάποιος και τι άλλο θα μπορούσε να γράψει, ας πούμε. Σε καλή συνάντηση πραγματοποιήθηκε. Σε καλή κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση. Θα τα γράψει. Θα τα γράψει το γραφείο τύπου Κοκαλιά και το γραφείο τύπου Μαλούτα τη Δευτέρα. Είμαι βέβαια. Το γραφείο τύπου του Μαλούτα το ξέρω. Το γραφείο τύπου του Κοκαλιά δεν το ξέρω. Θα το μάθω. Θα το μάθω. Μη μου τα ανακατεύεις στην περιφέρεια μας. Να το γράψει ο Γενικός Γραμματέας. Μη μου τα ανακατεύεις. Κρατάμε ότι ζητήθηκε από τον κύριο Μανατίδη ένα γραφείο στην περιφέρεια για να μπορεί να κάνει τις συναντήσεις του. Πού να τις κάνει ο άνθρωπος με τους υπηρεξιακούς. Και του δόθηκε, του διατέθηκε και ορθώς. Έγινε μια συνάντηση γενικώς για τα έργα και για τις δράσεις. Και ζητήθηκε από τον κύριο Μανατίδη, όπως λέει και το δελτίο τύπου, να μην προχωρήσει η απερχόμενη περιφερειακή αρχή σε δέσμευση πόρων ή χρηματοδοτήσεων τώρα, 2 μήνες πριν παραδώσει, διότι δεν θα ήταν σωστό να
δεσμεύσει την επόμενη Περιφερειακή Αρχή σε κάτι που ενδεχομένως να μην το είχε προτεραιότητα. Κλείνει τον απαραίτητον... Κλείνει τον απολύτως απαραίτητο, φυσικά. Μαθαίνω ότι, ας πούμε, είχε ένα άγχος και λογικό ο κύριος Σαμανατίδης και ρωτούσε συνεχώς για τον αποχιονισμό, πώς έτοιμοι είμαστε, για την πολιτική προστασία κτλ. Σωστά. Σωστά, είχε ένα, έτσι έδειξε ένα άγχος, ένα ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω πως αυτό σωστά επισημάνθηκε. Από την άλλη, έχω και την αίσθηση, χωρίς να τα έχω συζητήσει, ότι και ο κύριος Κασαπίδης δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να υπογράψει κάτι πολύ δεσμευτικό. Κανείς νομίζω ούτε, θα έκανε τα απολύτως απαραίτητα για να έρθει ο επόμενος και να βάλει στην ποινική σφραγίδα. Ούτε ο κύριος Μαλούτας, ούτε ο Κορδίλας, ο κύριος Πιτάκης. Αν τους απερχόμενους έχει καμιά διάθεση έτσι τώρα να πάει και να αλώσει ό,τι έχει και δεν έχει και να παραδώσει καμένη γη στον επόμενο ή να παραδώσει κάτι που ήταν δική του στόχευση, αλλά με βεβαιότητα δεν ήταν στόχευση του επόμενου. Μιλάμε για δημάρχους και περιφερειάρχες. Πρόεδροι νομικών προσώπων μπορεί να το κάνουν. Αφού δεν θα υφίστανται τα νομικά πρόσωπα από εδώ και πέρα. Το ΔΥΠΕΘΕ θα υφίστανται. Γιατί μου τα ανακατεύεις? Δεν τα ανακατεύω. Δεν έχει δει τη σκαλέτα μου. Διευκρινίζω θα σας πω το εξής. Διευκρινίζω ότι μερικοί μπορεί να, με αποφάσεις τους να δεσμεύουν τους διαδόχους. Έλα, βρε Παναγιώτη. Και αν πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξουν διάδοχοι και θα εξακολουθήσουν στην ίδια θέση. Αυτά ούτε στον χώρο του μυθιστορήματος, του φαντασίας δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω. Για αυτούς που γράφουν ενώ τους. Ο Παναγιώτης δεν είδε τη σκαλέτα μου και μου το κάνει αυτά, γιατί θα σας πω κάτι που έχει συμβεί πρώτη φορά. Θα το επιβεβαιώσει και ο Χριστός. Ήρθε ένα λεπτό πριν βγούμε. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως έρχομαι και τον βρίσκω εδώ. Εσύ. Πιο απ' όλα. Όλα ισχύουν. Θα μεγαλώσει η μύτη σου από τα ψέματα που λες. Και τα δύο ισχύουν. Θα εξακολουθήσουν λοιπόν οι συναντήσεις, νομίζω, και είναι χρήσιμες και είναι χρήσιμο να υπάρχει και ένα καλό κλίμα ούτως ή άλλως. Έδωσε ο κ. Μανατίδης μια συνέντευξη, νομίζω, στο Κοζάν. Στο Κοζάν, η πρώτη ήταν στο Βαγκράτσα, στο Γουρέ, στη δεύτερη στο Κοζάν, στο Κουρί. Ναι, πολύ φύση πίσω, στο West Adinida, φυσικά. Αλλά στο Κοζάν είδα κάποια αποσπάσματα. Φύση, στο Κουρί πήγαν. Ναι. Μπράβο. Στο Κουρί, να πάμε και εμείς να γράψουμε μια εκπομπή τώρα, πριν την αερογέφυρα. Θα αλλάξω το σκηνικό. Μίλησα για την προεκλογική περίοδο και για την... Πριν έρθουν οι χιλιάδες τουρίστες από την Εγνατία, εννοείς. Εκατομμύρια. Μακάρι να έρθουν. Είπε κάποια πράγματα και για την προεκλογική. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμανατίδης ότι έχει συμβεί και ότι όσες εντάσεις είχαν να δημιουργηθεί, που είχαν δημιουργηθεί προεκλογικά και φυσιολογικό είναι, φέρεται να τις έχει αφήσει πίσω του. Θα πρέπει να υπάρχει ένα καλό κλίμα, λέω εγώ. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα. Δηλαδή, από πλευράς Κασαπίδη το γεγονός ότι πήγε το βράδυ των εκλογών, χωρίς να το περιμένει κανείς, και συνεχάρη προσωπικά στο εκλογικό του κέντρο τον αντίπαλό του. Κορυφαία πολιτική πράξη. Που θα περάσει την πολιτική ιστορία, νομίζω, του τόπου. Και θα συζητείτε για τα επόμενα πολλά. Και το έκανε και χαμογελαστά, δηλαδή πραγματικά το έκανε και το νιώθε. Εγώ αυτό αισθάνθηκα. Λίγο περισσότερο με είχαν στον Γιώργο Σαμανατίδη που ήταν άρχεται, ας πούμε, παρά από τον Κασαπίδη. Λέει, οκ, έχασα, αλλά ήθελα να σου πω κάτι. Έκανε και δηλώσεις στα μέσα και λίγο... Ναι, ήταν λίγο αμήχανο όλο αυτό. Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Φυσικά, και είμαι βέβαιη ότι θα τους δούμε να διασταυρώνουν τα ξύφη τους μέσα στις συνεδριάσεις και αυτό θα πρέπει να γίνεται. Έχουμε πει ότι εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι η παράταξη Κασαπίδη ως αντιπολίτευση θα προσπαθήσει να... Να υπερασπιστεί το έργο. Να το υπερασπιστεί απολύτως το έργο της προηγούμενης τετραετίας και καλώς θα κάνει, νομίζω. Ας υπάρχει ένα ωραίο κλίμα. Εντάσεις και διαφωνίες προφανώς και θα υπάρχουν και καλώς θα υπάρχουν. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα καλό κλίμα και κυρίως μέχρι να εγκληματιστεί απολύτως, να ενημερωθεί μάλλον απολύτως ο νέος Περιφερειάρχης για το τι παραλαμβάνει. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο όλο αυτό. Θες να πεις κάτι άλλο για Θες να μου πεις λίγο τους καινούς αντιπεριφερειάρχες που τους ξέρεις? Δεν τους ξέρω. Έλα, βρε Παναγιώτη, αφού ξεκίνησες να λες. Δεν τους ξέρω, όχι, αλήθεια, δεν τους ξέρω. Τους χωρικούς μας τους είπες. Πες τώρα για τους θεματικούς. Δεν τους είπα τους χωρικούς όλους. Οι θεματικοί δεν ξέρω. Πολύ πιθανό να δούμε κάπου την Πολυτίμη Φαρμάκη. Μπορεί να δούμε κάπου την Όλγα Πουταχίδου. Τον κύριο Κιωσέα, αν δεν γίνει αντιπεριφερειάρχη χωρικό Φλόρινα. Πολιτική προστασία, γιατί είναι στρατιωτικό, ξέρει από αυτά. Ναι. Μπορεί να αλλάξει κάποιο αντιπεριφερειακό. Ενώ
Νομίζω κάποιος θα τις προσαρμόσει. Το θέμα είναι ποιος θα πάρει την αντιπεριφέρεια που θα διαχειρίζεται τη μετάβαση. Ναι, ο κύριος Φούντογλου, ο Τάσος Φούντογλου, αν θελήσει, αν έχει χρόνο για την πρώτη διετία, θα πάρει κάτι. Και πέρα είναι και κάποιοι που. Συγγνώμη, ο Χάρης δεν θα πάρει. Είναι κάποιοι που σημείωσαν ότι αυτή στην παρούσα στιγμή δεν θα ήθελαν να αναλάβουν κάποια θέση. Τώρα από τις άλλες περιφερειακές ενότητες, η αλήθεια είναι, δεν έχω και το ρεπορτάζ να σου πω την αλήθεια. Δεν τους ξέρω και δύο-τρεις κυρίους. Η αλήθεια είναι πως κάποια new entries δεν τα ξέρουμε. Θα τους μάθουμε, θα τους μάθουμε. Οπότε, εντάξει. Τι θα κάνεις μία πρώτου του 24. Ξέρω, ή μάλλον το ρωτώ αλλιώς. Ξέρω τι θα κάνεις μία πρώτου του 24 εκεί κατά τις 12 το μεσημέρι. Έχω πέρυσι. Στέχνα του Γλέντι. Πέρυσι πήγα πρώτη φορά, οπότε φέτος θα πάω, εντάξει, σίγουρα. Θα πας, δεν θα πας. Φέτος δεν θα πάμε, έχουμε αλλαγές. Από την εκκλησία θα ξεκινήσω. Θα πας εσύ εκκλησία. Δοξολογία. Τι λες, Παναγιώτη μου. Δοξολογία για τον νέο έτος. Πες μου λίγο κάτι, επειδή έλειπα. Τι έγινε στο ναό την 28 Οκτωβρίου. Με τον κουκαλιάρι, λες και το δεσποντή. Ναι. Για όσους το έχετε ακούσει, να ναι. Μου συγχωρείτε. Τώρα τον είδα τον Παναγιώτη μου. Εντάξει, ο Γιάννης Κουκαλιάρης καλός και διακριτικά κάθισε πίσω, όχι μπροστά. Τον πήραμε ένα λίγο το μάτι μου, οπότε επειδή ξέρω και το δεσπότη, ήμουν ο μόνος δημοσιογράφος που έμεινε μέχρι τέλους. Για να πάρεις αντίδωρο όλο αυτό το έκανες. Ναι, πήραν αντίδωρο και ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο υφυπουργός. Το σύστη ο κύριος Παπαδόπουλος στον δεσπότη, αδιάφορος ο δεσπότης. Τι να κάνει δηλαδή, ναι. Μετά πήγε ο κύριος Κασαπίδης, δεν του πελέξει λέξη, κουβέντα. Στον κύριο Μανατίδη είπε καλή θητεία, κάπως έτσι. Το καλή θητεία, καλή. Ναι. Αυτό το άκουσα σίγουρα. Στον κύριο Μαλούτα είπε στεναχωρημένος το καλό μας το παιδί. Είπε στον Λάζαρο Μαλούτα. Ναι. Πότε τα φτιάξαν αυτοί οι δύο. Έχουν καιρό. Ναι. Πάνω από χρόνο. Okay. Πολύ στεναχωρημένος ο δεσπότης. Που φεύγει ο Μαλούτας. Αλήθεια λες. Και αφού ήρθαν, πήγαν αξιωματικοί, είπα αξιωματικοί, λοιποί επίσημοι, ήμοι επίσημοι κτλ. Ο Στάθης ο Κωνσταντινίδης δεν ήταν. Ο Στάθης ήταν Θεσσαλονίκη. Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος δεν ήταν. Τον σύστησε. Δεν του είπε κάτι. Όχι, όχι. Η Καλλιόπη Βέτα δεν ήταν, όχι, που τη έχει μια. Ήταν το Λεμαίδα. Και σιγά σιγά πλησιάζει αμήχανος και σεμνά η αλήθεια είναι ο Γιάννης ο Κοκαλιάρης, ο οποίος δεν φορούσε γραβάτα και γούστο και καπελό και πολύ καλά έκανε. Και αντί να του πει την ώρα του αντίδωρου. Καλή επιτυχία, αγόρι μου. Καλή επιτυχία, νέο μου. Καλή επιτυχία, Γιάννη μου. Καλή επιτυχία, κύριε Δήμαρχε. Ιωάννη. Το περίμενε κανείς να του πει κάτι, ρε παιδί μου. Αυτό περίμενα. Του πει καλή επιτυχία, να τα πούμε. Ναι. Κουνάει το χέρι, γιατί φαίνεται και στο βίντεο. Και του λέει: σε πήρα, λέει, μία φορά τηλέφωνο. Δεν θα υπάρξει και δεύτερη. Εδώ δεν είμαι ακριβώς βέβαιος. Και το πρώτο σίγουρα, το κινημά μπροστά και το άκουσα. Ναι. Σε πήρα, λέει, πρώτο, δεν το σήκωσε. Αμήχανος ο Γιάννης ο Κοκαλιάρης, λέει: αλήθεια. Δεν το ξέρει το κινητό σας. Σεβασμιότατε. Και εμένα με πάρει, το ξέρω. Να σου το δώσω. Δεν τρελαίνομαι. Και... να σε πάρει και να μην το σηκώ. Άιντε ρε πάνω, τι σε περιμένει. Να μου δώσει το Χριστοφόρου, του νέου επισκόπου. Ναι, θα δείξουμε για τη χειροτονία φυσικά. Και μετά, και του λέει και την επόμενη φορά που θα έρθεις, θα φοράς γραβάτα, όχι λαϊκισμούς. Πού είστε Χριστόδουλε που έλεγες, ελάτε όπως είστε. Όταν το οδηγήθηκα εκεί στους συναδέλφους στη Σκάλα, ναι. Που τραβάμε την επιμηγό συνδέση, ήταν τρεις κυρίες από πίσω και μου λένε, α, λέει, πιάτσο, λέει, πού να δεις τι είπε, λέει, του Άι Δημήτρη, στις 26, δύο μέρες πριν. Mm-hmm. Ήταν μια κυρία που πήγαινε να, λέει, να πάρει το αντίδωρο και είχε το κινητό στο χέρι, δεν το χρησιμοποιούσε. Mm-hmm. Και έτσι λέει, δεν θα ξαναρθείς με το κινητό στην εκκλησία, έτσι λέει. Τι έκανε, είχε, και έφυγε. Καλά περνάτε εσείς. Ναι, ναι. Γι' αυτό θα πας μία πρώτου στη δοξολογία. Εσύ, για αντίδωρο πήγες. Στη δοξολογία, σίγουρα. Για κανένα λόγο. Δίπλα ήμουν, αλλά... Δεν πήρες. Όχι, εντάξει, δεν εννοώ. Ναι. Όχι, εντάξει. Όπως αισθάνεσαι. Εσύ ναι, πήγες αυτό... για το ρεπορτάζ. Να, να πάω αντίδωρο και να φλήξω το χέρι του Παύλου. Του... Νομίζω την υποκρισία του. Σεβασμιότατος. Του Παύλου. Του σεβασμιωτάτου. Εντάξει. Είναι, ναι. Δεν είναι ανάγκη, αλλά ξέρω εγώ. Αφού ήσουν εκεί, πάρε ένα αντίδωρο. Δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί και να τα βρείτε.
Τι έχετε χάσει, δεν ξέρω. Για να πάρεις τα δίδρο πρέπει να φλήσεις και το χέρι. Βρε Παναγιώτη, ναι. Ή τέλος πάντων να κάνεις μία κίνηση, κάτι. Σέβομαι απόλυτα αυτούς που παίρνουν το αντίδωρο και φιλούμε και το χέρι των ιερέων και των παπάδων και των δεσποτάδων. Εγώ ανασεβαστούν όμως και αυτοί το δικαίωμα του κάθε πολίτη να εκφραστεί διαφορετικά. Να εγώ το σέβομαι απεριόριστα. Στο πλαίσιο όμως του σεβασμού. Γιατί, και του χώρου. Ναι, να μην πάει να πάρει αντίδωρο, αυτό εννοώ. Καλά, δεν είναι υποχρεωτικό. Εγώ δεν είπα λέξη, δεν είπα κάτι. Δεν άνοιξα καν το στόμα μου, δεν τίποτα. Κατέγραψα τη σκηνή, έφυγα. Άνοιξε το κινητό σου όμως, τραβούς βίντεο. Όπως και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι, αλλά οι υπόλοιποι έφυγαν λίγο νωρίτερα. Ναι. Τα καλύτερα έχασαν. Αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα και πριν πάμε στο Δήμο Κοζάνης και σε διαφημίσεις φυσικά. Τη Δευτέρα. Ναι, τη Δευτέρα. Έγινε η χειροτονία του Θεοφιλέστατου. Έτσι δεν το αναγορεύουμε. Του Θεοφιλέστατου Μητροπολίτη Αμφιπόλεως κυρίου Χριστοφόρου, τον βλέπετε μπροστά σας. Νυν Θεοφιλέστατος, μέχρι πρότινος ήταν πρωτοσύγγελος. Και ήταν αρχιμανδρίτης και ήταν και ουσιαστικά ένας βοηθός του Επισκόπου. Είναι ένας νέος θεσμός. Δεν υφίσταται η Μητρόπολη Αμφιπόλεως, προφανώς, έτσι. Δίνεται όμως ένας τίτλος, ώστε να αναγορεύεται πλέον Μητροπολίτης και να λειτουργεί, δεν έγινε μόνο στην Κοζάνη, αυτό έχει γίνει και σε άλλες Μητροπόλεις. 5 και 5. Συγγνώμη. 5 και 5. 5 στις λεγόμενες νέες χώρες. Ναι. Μητροπόλεις της Ελεύθερης Ελλάδας μετά τους Βαλκανικούς πολέμους το 12-13. Και 5 στις κάτω, στις παλιάς Ελλάδας, τέλος πάντων, όπως άλλη εκκλησία. Έγινε λοιπόν και αλλού. Επελέγει ο συγκεκριμένος, εξαιρετικός ιερέας. Εγώ τον όσο συμφωνώ, είπα εξαιρετικά, τον έχω πολύ ψηλά. Συμφωνώ και επαφή ξανά. Και καλή, δεν λένε καλή θητή, αλλά τέλος πάντων είμαι σίγουρη πως θα τα πάει εξαιρετικά. Πάντα αυτό. Άξιος λέγεται. Ακούστηκε και βλέπετε την τελετή, νομίζω πως πρέπει να ακουστεί και τρεις φορές. Βλέπετε την τελετή η οποία έγινε μέσα στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και είχε και πάρα πολύ κόσμο. Όλη αυτή η τελετή γίνεται στο πλαίσιο της Θείας Λειτουργίας. Ήρθαν και πολλοί Μητροπολίτες, όπως βλέπετε, ήθιστε σε τέτοιου είδους διαδικασίες να έρχονται και απ' έξω. Είναι μια πολύ μεγάλη τιμή για τον συγκεκριμένο Μητροπολίτη πλέον. Γιατί βογκάς, μωρέ. Άσε με να πω το ρεπορτάζ. Ο κόσμος μπορεί να μην κατάλαβε για ποιο λόγο. Αυτό που εδώ θα μένει ο άνθρωπος. Δεν πρόκειται να φύγει, γιατί άκουσα και διάφορα, μας φεύγει ο Χριστοφόρος. Πουθενά δεν πάει. Εδώ μένει. Πήρε έναν τίτλο Μητροπολίτη από μια Μητρόπολη η οποία δεν υφίσταται για να αναβαθμίσει το ρόλο του και στην ουσία αυτό που θα κάνει είναι να εκτελεί χρέη Μητροπολίτη λίγο πιο επίσημα δίπλα στον νυν Μητροπολίτη Παύλο. Έχει πρόκριμα. Ναι. Αν αποχωρήσω... Ο Μητροπολίτης έχει πρόκριμα. Απόλυτο πρόκριμα. Δεν νομίζω ότι. Ξέρετε, υπάρχουν έχει και παλαιότεροι. Πρόκριμα. Υπάρχουν όμως, όπως είναι στη σειρά και στο στρατό, κάπως ή στην επετηρίδα, από αυτούς τους 10 βοηθούς τέλος πάντων, νομίζω ότι τον περνούν 2-3-4. Εδώ, στη Μητρόπολη Κοζάνης, όχι. Όχι στην Κοζάνη. Όχι, όχι. Γενικά. Πρόκριμα υπάρχει για τη Μητρόπολη Κοζάνης. Συγκεκριμένα για τη Μητρόπολη Κοζάνης. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Έκανα ρεπορτάζ, με αμφισβητείς. Ρώτησα. Ναι. Αν συμβεί οτιδήποτε και θελήσει ο νυν Μητροπολίτης, πράγμα το οποίο απευχόμαστε, σοβαρά τώρα, να αποχωρήσει από τη θέση του, όπως έγινε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Ή με το μακαριστό Αμβρόσιο. Ή στη Φλόρινα. Ή με το μακαριστό Αμβρόσιο εδώ κάποτε. Ναι. Κατά 99% νέος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Επισχήμως θα γίνει ο Χριστοφόρος. Ουσιαστικά είναι ένας πολύ σημαντικός τίτλος, φέρει τον τίτλο του Μητροπολίτη και είναι ο απόλυτος βοηθός του εν ενεργεία Μητροπολίτη. Και ναι, έχει ένα πρόκριμα σε περίπτωση που ο νυν Μητροπολίτης θελήσει να κάνει ένα βήμα πίσω για τον Χ τον Ψηλό. Αυτό ισχύει. Παντάξιος. Θα πάω σε διαφημίσεις. Κιόλας. Θες να μείνουμε κι άλλο? Ναι, όχι, εντάξει. Μόλις επιστρέψουμε, θα σας πούμε για το Δήμο Κοζάνης.
για τα νέα έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν στο Δήμο Κοζάνης. Εντάξει τώρα, ό,τι ξέρατε για το τελεφερίκ και την αερογέφυρα και τις φιλιόμενες και όλα θα τα πούμε. Για το έγγραφο που απεστάλλει στον νέο δήμαρχο, που αυτό είχε ζητήσει, δεν του άρεσε. Θα πούμε διάφορα. Και φυσικά έχουμε να σας πούμε και τι γίνεται στο κολυμπητήριο και τι γίνεται στο αγαπημένο ΔΠΘ. Εσείς και κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος καλείτε στο τηλέφωνο που βρίσκεται στην οθόνη σας, γιατί αυτά τα εξαιρετικά Calgary από τον Πάπιστα είναι 43 εντρικά, μπορεί να γίνουν δικά σας σε περίπου σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα, οπότε τηλεφωνείτε. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για το Nightlife μιλάμε. Θα σας το πούμε μετά αυτό. Ξέρετε σε ποια σειρά. Εξακολουθείτε να τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας, γιατί αυτά τα εξαιρετικά 43 νούμερα Calgary παπούτσια αντρικά μπορεί να γίνουν δικά σας σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Οπότε τηλεφωνήστε και που ξέρετε μπορεί σήμερα το βράδυ, Σαββατόβραδο, να βγείτε με καινούργια παπούτσια. Κάποιος από τους φίλους μας που βλέπει. Λοιπόν, θες Δήμο Κοζάνης. Έχεις, πώς είσαι, είσαι σε mood. Δύσκολα σήμερα ο Παναγιώτης, πολύ δύσκολα. Γιατί, γλυκέ μου. Ναι, τώρα τι να πω για το Δήμο Κοζάνης. Να πεις τον νέο Γενικό Γραμματέα. Α, ναι, ο Περικλής Αλφαίρης θα είναι, εκτός αν αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες, θα είναι ο Γενικός Γραμματέας. Έχει κλείσει, φαίνεται, αυτή η θέση. Είναι σημαντική θέση του Γενικού Γραμματέα. Κομβική. Είναι, ας πούμε, μέχρι σήμερα και μέχρι τώρα. Ο Περικλής Αλφαίρης υπήρξε και σύμβουλος του Γιάννη Δικοκαλιάρη προεκλογικά σε μια σειρά ζητημάτων. Σε ποια ζητήματα. Σε μια σειρά ζητημάτων. Δεν θα μας πεις. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Είχα μια προσωπική σχέση με τον Περικλή, δεν μπορώ να πω περισσότερα, εντάξει. Ναι. Και θέλω, είναι μερικά πράγματα, κοιτάξτε, επειδή είναι μικρή τοπική κοινωνία. Μερικές φορές και οι δημοσιογράφοι έχουμε κάποιους 3-4-5 ανθρώπους που είναι φίλοι μας, είναι γνωστοί, είναι παρέα. Έχουμε και εμείς. Εντάξει, οπότε δεν μπορείς να πεις ακριβώς πολλά πράγματα. Και... Ναι, η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει αυτό, να ξέρεις περισσότερα από αυτά που μπορείς να πεις. Είτε γιατί είναι πολύ φίλος ο άλλος, γιατί έχουμε κι εμείς ένα κύκλο, ή γιατί δεν πρέπει. Τέλος πάντων. Ξέρω τι εννοεί ο Παναγιώτης. Κρατήστε αυτό, ότι εκτός εγκλονιστικού απρόπτου Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κοζάνης στη νέα αυτοδιοικητική περίοδο θα είναι ο Περικλής Αλφαίρης. Εγώ ξέρω ότι έχει ήδη προσκληθεί να... Από τη να ενημερωθεί αρχή, από να τον ΙΝ, από τον κύριο Νικολάου. Ναι, χθες το έμαθα αυτό. Αυτό που θα πρέπει να θυμάστε, ανεξαρτήτως προσώπου, δεν το επιλέγουμε εμείς, αλλά φαίνεται πως αυτός θα επελέγει, δεν θα αλλάξει κάτι, θα είναι ο Περικλής δηλαδή. Είναι σημαντική η συγκεκριμένη θέση του Γενικού Γραμματέα. Μπορεί να μην φτάνει σε εσάς, ενώ και σε εμάς, τους απλούς πολίτες, στη λειτουργία. Είναι όμως πολύ σημαντικό γιατί είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των αιρετών και των διοικητικών. Δηλαδή όλα τα διοικητικά ζητήματα πρέπει και περνούν από τον Γενικό Γραμματέα. Έχει πολύ μεγάλο εύρος. Ουσιαστικά κινεί τα πάντα και με το ένα πόδι είναι στους αιρετούς και με το άλλο πόδι είναι στους διοικητικούς. Είναι πολύ πολύ σημαντική θέση. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με το πόσο πεδίο δράσης θα του δώσει και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό Γενικός Γραμματέας και Δήμαρχος να έχουν μια καλή σχέση, να συνεννοούνται, να είναι ωραίο το κλίμα και να εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος. Για να τον επιλέξει ο κ. Κουαλιάρης τον κ. Αλφαίρη, φαντάζομαι πώς έκανε πολύ. Το έχουν σκεφτεί όλο αυτό και ξέρουν ότι μπορούν να το πάνε σωστά το πλοίο. Και αυτό θέλουμε κι εμείς, να πετύχει. Από την πλευρά της η νέα Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει ο κ. Κουαλιάρης. Μόνος του πηγαίνει και κάνει συναντήσεις στα τοπικά διαμερίσματα. Ουσιαστικά πάει να ευχαριστεί στον κόσμο πολύ που καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει. Και φυσικά ακούει και προβλήματα και πολύ καλά κάνει. Και αρχίζει εξαιρετικά να... κάνει. Ναι, το έκανε και ο Λευτέρης Ιωαννίδης, αλλά σε μικρότερο βαθμό το 2014. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Δεν το θυμάμαι. Αλλά σε μικρότερο βαθμό. Μπράβο και ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης Ιωαννίδης είχε πέσει περισσότερο στις υπηρεσίες.
και στο κυβέρνημα, ξέρεις, του Δήμου. Okay. Μόνος του πηγαίνει ή έχει και κάποιους εκλεγμένους μαζί του. Τα σιδερά ή στα λιβερά χθες, δεν θυμάμαι πού. Αμφότο που δείξαμε εμείς χθες. Στα σιδερά ή στα λιβερά φωτογραφίες που είδα, είχε μαζί και τον Ζήστο Στιμονιάρη. Εκλεγμένος είναι. Ναι. Θα τους μάθουμε, παιδιά, ηρεμία, θα σας μάθουμε. Ο Ζήστος είναι γνωστός. Έχει έρθει εδώ. Εδώ όχι. Είναι γνωστός στην πολιτική πιάτσα. Τώρα μπορεί να... Εγώ δεν το... μπορεί να τον ξέρω και να μου έρθει. Ήταν συνεργάτης του Χάρη Κάτανα. Δεν με βοηθάς. Εκ Πετρανών καταγωγή. Εργατικός πολύ. Νομίζω στη ΔΕΗ. Δεν το ξέρω, συγγνώμη. Ζήσεις. Και έχει μαζί του και την ξέρετη κυρία Μιντελή. Μιντελή. Η οποία εξελέγει από τα λιβερά και τα σιδερά και την Ποντοκόμη και το Μπορδέν, το είπαμε αυτό, χωρίς να κατάγεται από εκεί. Οπότε την είχε μαζί του για να. Okay. Σωστό και αυτό. Για να μάθει το πρόβλημα. Rotation κάνει και εκείνο ή έχει τρεις, έχει τον Πιάτσο και τον Πιτσιάβα και την Τζιούρα και πάνε παντού μαζί. Κοίταξε τώρα, κάπου πρέπει να πάνε κάποιοι. Γιατί α πούμε στο φόρουμ χθες των ενεργειακών κοινοτήτων, που και αυτό στο μεγάλο του project του Εκοθέρμαση που το έχει προτείνει παρεπτόντως και στον Γιώργο Μανατίδη, έτσι είπε. Ναι, το είπα. Και το είδε θετικά ο κύριο Μανατίδη και πρέπει να το συζητήσουμε. Έτσι είπε. Έτσι είπε ο κύριος Κουγαλιάρης. Δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Όχι, όχι. Απλά συζητήθηκε χθες στο φόρουμ που ήταν και δήμαρχοι και από τις πρέσπες. Το Εκοθέρμανση συζητήθηκε. Όχι, συζητήθηκε το ότι δεν ήταν ο δήμαρχος. Έπρεπε να πάει, δεν έπρεπε να πάει. Ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν εκεί όμως ο Γιάννης ο Ιωαννίδης και ο Νίκος ο Κουρού. Και ο Κώστας ο Κουρού. Πρέπει. Ναι, θα... Οι δύο πιο στενοί του συνεργάτε. Και εκλεγμένοι. Δεν γνωρίζω. Και κατά πάσα πιθανότητα είναι αντιδήμαρχοι. Ο ένας ήταν οικονομικών ο Κούρου, ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης να πάρει τον ΟΑΠ. Δεν υφίστα του ΟΑΠ πλέον. Ναι, δεν θα υφίστα. Μπορεί να πάει και τεχνικές. Μπορεί να διαμορφωθεί κάτι άλλο. Να πάει ο Γιάννης στον πολιτισμό που τον έχει, λέω εγώ. Πολιτισμό, αθλητισμό. Γιατί αφού το έχει δουλευμένο. Είναι ο πιο έμπειρος από όλους όμως. Μπορεί να χρειαστεί. Γιατί είναι Παναγιώτη, το έχουμε δηλαδή αντιδημαρχία αθλητισμού και πολιτισμού είναι υποβάθμιση. Όχι, να πάει εκεί που το ξέρει. Μπορεί να είναι και των τεχνικών που τέλος πάντων. Γιάννη, μου εμένα θα ακούσει. Εμένα. Άκουσε. Τέλος πάντων, εγώ δεν βάζω στοίχημα για το που θα πάει. Γιατί εγώ είμαι δυνατόν. Υπάρχει και ο Δημήτρης. Προτείνω. Γιάννη μου, εσύ εκεί πάνε που τα ξέρει, μια χαρά θα τα πάει. Υπάρχει και ο Δημήτρης ο Μάστορας για τον αθλητισμό που είναι εξαίρετος. Α, τον θυμάμαι και τυχαίνει σε ένα τραπέζι μα. Χαμηλών τον παιδί. Και ξέρω το παιδί και μία κυρία γνώσεις. Υπάρχει την οποία έχω συμπαθήσει πολύ. Έχει πολύ ωραίο λόγο. Είχε έρθει σε τραπέζι δικό σου. Η Κίκα Χατζημανόλη, ναι. Η οποία εγώ τη βρήκα και χθες με το σύζυγό της. Τα είπαμε λίγο. Συγγνώμη, δεν νομίζω είναι από τα καλύτερα, δεν τους ξέρουμε όλοι. Είναι από τα καλύτερα στελέχη, νομίζω. Έτσι, και να αξιοποιηθεί. Και να βάλουμε και μια γυναίκα. Και όπως μου είπε και ο Γιάννης. Ακούστηκε και για πρόεδρος, αλλά ίσως. Ακούγεται και το όνομα της κυρίας Ελένης Παπαδοπούλου. Η οποία είναι κάτοχος και δύο μεταπτυχιακών, είναι αξιόλογο στέλεχος. Συγγνώμη, αλλά δεν απλά ξέρω είναι τα στέλεχη όλα εγώ. Κέντρο, δεν τα άμαθα. Του ΔΣ, έχει διατελέσει. Δεν τη γνωρίζω προσωπικά την κυρία, δεν έχω άποψη, δεν έχω κάνει κάποια συζήτηση μαζί της. Την κυρία Κέκα Χατζημανόλη είναι από τις καλύτερες εντυπώσεις έχω. Επειδή είχε έρθει τραπέζι εδώ. Και γενικότερα δύο κουβέντες που έχουμε κάνει. Νομίζω ότι κάπου θα αξιοποιηθεί όπως και ο Βασίλης ο Παπαστόλου που εντάξει, έκανε μια καλή θεία στη βιβλιοθήκη. Σωστά. Από εκεί και πέρα οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Κοκαλιάρης θα κάνει αντιδημαρχία πρωτογενού τομέα. Ναι. Εκεί ακούγονται τα ονόματα του Λεωνίδα του Αρνίδη και του Νίκου του Παπαδόπουλου, του νεαρού αγρότη από τα Πετρανά που έχει κάνει μια πολύ ωραία μονάδα. Ωραίο. Λογικό. Του πέρασε από το μυαλό να κάνει αντιδημαρχία. Φανών. Φανών, όχι ακόμα. Αντιδημαρχία μετεγκαταστάσεων, αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο. Να ασχολείται μόνο με τις ποιες μετεγκαταστάσεις. Για την Ποντοκόμη, ίσως και για. Μία είναι. Ναι, μπορεί να βάλει και μαζί. Θα βάλει και την Ακρινή ως προς το πράσινο χωριό, καταλαβαίνεις. Ίσως. Δηλαδή όλο μαζί. Τι να κάνει με την Ακρινή. Στο κομμάτι αυτό να παρακολουθεί και τις διαδικασίες που θα τρέχουν και για την Ακρινή, ίσως. Αυτή ήταν σκέψη. Αυτό δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Νομίζω ότι ο αντίμορφο πρωτογενή τομέα έχει κλειδώσει. Ορθώς. Γενικό γραμματέα είπαμε, αν δεν αλλάξει κάτι. Ρε, για τα σκυλιά ποιον θα βάλει. Πρασίνου, περιβάλλοντος ποιον θα βάλει. Εκεί. Υπάρχει ένα σενάριο, το τονίζω, σενάριο, όχι η απόφαση, μην παρεξηγηθούμε, να φύγουν τα σκυλιά. Κάτι το οποίο θα το να φύγουν τα σκυλιά. Θα το προωθήσει και ο κύριος Μαγκερίδης με τον κύριο Μαλούτα ανακλεγόντων. Το είχαν στη σκέψη δηλαδή. Να αυτονομηθεί το πράσινο, η καθαριότητα. Τα σκυλιά να αυτονομηθούν.
Ναι, να φύγει το πράσινο για καθαριότητα σε μία και τα σκυλιά αλλού. Ναι, αυτό. Αυτό. Το πράσινο θα είναι αντιδημαρχία. Δεν θα είναι. Γι' αυτό τα λόγω... σκυλιά να μην εντάσσονται στην αντιδημαρχία. Όχι, θα είναι ενταλμένο σύμβουλο, θα είναι αντιδημαρχία. Α, αντιδημαρχία. Γι' αυτό ουσιαστικά να αυτονομηθούν τα σκυλιά. Ποιο τα θέλει, τα δεύτερα. Ποιο τα θέλει. Μπορεί, τα θέλει και έλεγε η Στεφανίδου προφανώ. Που είναι και ιδιοκτήτρια ενό καταφυγίου ιδιωτικού αυτά είναι τα. Είναι εκλεγμένη με το. Δεν εξελέγει. Μπορεί να είναι. Α, εντεταλμένη. Εντεταλμένη. Α, υπάρχει και τέτοιο. Και μπορεί να υπάρχει και εξωτερική βοήθεια. Εκτός του νόμου Κουζάνης, σαν σύμβουλο, σαν. Εξωτερική από το φιλοζωικό χώρο. Εξωτερική βοήθεια, τι εννοείς, Παναγιώτη. Από πού θα απευθυνθούμε. Σε φιλόζου, σε περιοχή τη χώρα. Για να μα προτείνουν λύσει. Αφού ο νόμο είναι συγκεκριμένο, τι λέει, θα μα προτείνει. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος, οκ, πολύ σωστό αυτό που λες. Εντάξει, ο νόμος είναι συγκεκριμένος, μπορεί στο πλαίσιο του νόμου να. Ποιος είχε πει ότι ζητούν στο εξωτερικό σκυλιά. Η παράδειξη ο Κοκαλιάρη. Να τα εξάγουμε. Ναι, όπως είπε ο Γιάννης Κοκαλιάρης, 1,5 χρόνο θα δείτε μείωση του προβλήματος, 4 χρόνια δεν θα υπάρχει το πρόβλημα. Δεν θα έχουμε δέσει ποτέ. Το πω. Ναι. Μαγάρι. Περιμένουμε 1,5 χρόνο. Άμα είναι για 1,5 χρόνο, περιμένουμε. Τόσο περιμένουμε. Περιμένετε, λέει, να αναλάβει το Γενάρη και το Φλεβάρι να μην έχουμε. Όχι. Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο άνθρωπος. Άλλοι τα είχαν πει αυτά. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, αν πιαστεί ο στόχος για 1.300 στηρώσεις φέτος, κ. Μαγκυρίδη, βάλε και 700 που γίναν πέρυσι. Αν έχει κάνει 2.000 στηρώσεις σε μια διετία, αυτό θα φανεί και τα επόμενα χρόνια, έτσι. Τι θες να πεις, ότι άμα γίνει έργο, θα το χρωστάμε στο Μαγκυρίδη. Όχι, δεν το χρησιμοποιούμε στο Μαγειρίδι, αλλά να αποδίδουμε και τα εύσημα. Γιατί στηρώσεις να τα αποδώσουμε. Γιατί στηρώσεις αποδίδουμε μετά από 2 χρόνια, όχι άμεσα. Γιατί να τα αποδώσουμε τα εύσημα. Τώρα εμείς είμαστε δημοτική αρχή. Σιγά-σιγά να αποδίδουμε. Μαθαίνω επίσης ότι θα γίνουν, είναι προγραμματισμένες και άλλες στηρώσεις από τους εθελοντές πάλι από τους Γερμανούς, αλλά υπάρχουν κάποια ζητηματάκια. Τι είδους. Δυσκολεύεσαι. Ζητηματάκια. Ρε, πάνω θα μιλήσει. Πού θα μείνουν, ποιος θα τα πληρώσει. Ποιοι οι εθελοντές που θα έρθουν για τις στηρώσεις. Να τους πάρουμε σπίτι. Πώς μπορείς να φιλοξενείς εσύ, πόσοι είναι. 18 ξέρω. Είναι αυτό πρόβλημα τώρα. Λοιπόν. Σε παραπέμπω στο αίτημα Κοκαλιάρη για τα εντέλεσθε και την οικονομική υπηρεσία. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Με παραπέμπεις. Επίσης καλό θα είναι κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Κοζάνης να περιορίζονται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και να μην ασκούν πολιτική. Ποιοι? Ειδικά εν ώψη Νέας Δημοτικής Αρχής. Ποιοι? Τι έκαναν? Μιλάς με γρίφους γέροντα. Μιλάς με γρίφους γέροντα, αλλά τι έκαναν, πες μου, άντε μην μου πεις το έκανε ο Πλιάτσος. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Καλά. Τέλος πάντων. Ξέρει πολλά. Μην κοιτάτε που δεν τα λέει. Δεν το πετύχατε στη μέρα του. Θα τα πει κάποια στιγμή. Μαζεμένα. Εξακολουθεί λοιπόν ο κ. Κοκαλιάρης να πηγαίνει και πολύ καλά κάνει στα του καθημερίσματα. Χθες πήγε στον Ανθότοπο. Του είχε παραδοθεί όμως το έγγραφο το οποίο ο ίδιος ζήτησε. Ένα κομμάτι των εγγράφων. Από αυτά που ζήτησε για να ενημερωθεί. Δεν του δόθηκαν δύο. Δεν θυμάμαι. Δεν του δόθηκαν κάποια γιατί δεν είναι έτοιμα. Και μάλιστα ο ίδιος έχει επικοινωνήσει με την υπηρεσία προγραμματισμού, δηλαδή με το γραφείο προγραμματισμού, όπως λέγεται, και του είπαν εκεί τα παιδιά. Παιδιά μεγάλη ντζόψη, τέλος πάντων. Του είπαν ότι θέλουμε κάποιες μέρες ακόμη, κύριε Κοκαλιάρη, για να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία που θέλετε. Ωραία. Και νομίζω ότι του έχει παραδοθεί και αναλυτικά ο προϋπολογισμός. Από το Δημαρχείο λένε ότι ο προϋπολογισμός έχει σκέλη που πρέπει να διαμορφωθεί. Ίσως θα μπορούσε να του δοθεί ένα προσχέδιο, βέβαια, η αλήθεια είναι. Έτσι. Καλά, ο άνθρωπος ζήτησε προϋπολογισμό, θα πάρει προϋπολογισμό. Μέχρι... Ναι, okay. Τέλος πάντων, χθες που πήγε στον Ανθότοπο πάντως, είχε ένα χάρτη μαζί του. Δεν ξέρω τι χαρτί ήταν αυτό. Ήτανε το απαντητικό, ήταν το απαντητικό χαρτί στο έγγραφο, το περίφημο τέλος πάντων που έστειλε. Ωραία. Γιατί το κράδαινε. Είναι καλό ερώτημα γιατί το κράδαινε. Χρήστο, να δω, βλέπει το βίντεο λίγο. Αυτό το σημείο. Θα το ψάξουμε, αλλά από 1η-1η δυστυχώς αναλαμβάνουμε, διότι δεν μας αφήνουν να δούμε τίποτα στο Δήμο τώρα. Του ζητήσαμε χέρδες, αλλά εγγράφος. Οικονομικά στοιχεία και αυτά, και σήμερα είστε πρώτοι μου το Δήμο, μας στείλανε αυτό το χαρτί. Ένα χαρτί, δηλαδή αυτά είναι το οικονομικά όλο του Δήμου Κοζάνης. Το τρίτο ας τα αφήσουμε. Δύο χαρτιά είναι αυτά εδώ. Όλος ο Δήμος δηλαδή Κοζάνης είναι τα δύο χαρτιά. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχουμε να δούμε και τι έχουμε να περάσουμε. Δεν θα περάσουμε καλά, αλλά δεν θα περάσουν και αυτοί καλά. Okay. Δεν θα περάσουμε καλά, αλλά δεν θα περάσουν και αυτοί καλά.
Αυτό είναι απειλή. Επειδή το έγραψα και εγώ, το είπατε κι εσείς και λένε κάποιοι με ύφος, πού την είδατε την απειλή. Το δεν θα περάσετε καλά είναι απειλή, συγγνώμη δηλαδή, αλλά... Δεν θα περάσουν. Οι νοήμονες άνθρωποι το εκλαμβάνουν ως απειλή. Το δεν θα περάσουν αυτοί καλά, συγγνώμη, τι είναι, απειλή είναι. Και είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά σε αυτά τα χρόνια δημοσιογραφίας δεν το έχω ξανακούσει από κανένα νεοκλεγέντα δήμαρχο σε κανένα δήμο της περιοχής. Καλά, δεν είναι να πεις ότι τρόμαξε και ο Μαλούτας μόλις άσχησε. Okay, αλλά δεν ξέρω λίγο ποια ήταν η σημερινή απόφαση. Καταρχάς έχει ένα έγγραφο υπηρεσιακό, το βγάζεις στον ανθότοπο ή στον κρόκο ή στα λίγα. Το βγάζεις και λες, ορίστε, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτός είναι όλος ο Δήμος. Δηλαδή, γιατί πας επιθετικά. Αν ζηλεύουμε τον Μπέο και για τέτοιες κινήσεις, να το πούμε τουλάχιστον έτσι. Γιατί πάτε επιθετικά. Γιατί δεν το λέω τυχαία αυτό για τον Μπέο. Κράτα είναι και ο Μπέος χαρτί. Όχι, αλλά το γνωστό γενικό πρόσωπο του νέου δημάρχου έκανε ανάρτηση στο Facebook του για τη σύμβριση του Μπέου κατά των δημοσιογράφων. Α, μας βρίζουνε. Ο Μπέος μας έβριζε. Και εμάς, ο Μπέος το χειροκροτούμε. Ο Μπέος διευκρίνησε χθες ότι εννοούσα μόνο τους δημοσιογράφους του Βόλου. Έτσι. Εντάξει τότε, δεν μας πιάνει. Δεν ξέρω, τον ρώτησε ένας από κάτω, ένας κύριος, τι εννοεί, αν θετικά, δεν κατάλαβα. Στο Facebook όλα αυτά. Στο Facebook. Και? Δεν είχε απαντήσει, δεν ξέρω τι να σου. Καλά το πάτε. Εγώ το είπα για χθες στο δελτίο ότι άμα έτσι θέλετε να το ξεκινήσετε και έτσι θέλετε να το πάτε, και αυτή είναι η επικοινωνιακή τακτική, μπορείτε να τη συνεχίσετε. Χαρά Θεού. Τι δουλειά έχετε εσείς για παράδειγμα που βάζετε κάτι δουλειά. Επειδή με έβαλες να μπω. Όχι, δεν θέλω τώρα να ακούσω τον Μπέο να με βρίζει. Όχι, βλέπω. Δεν θέλω. Δεν του δίνω τηλεοπτικό χρόνο του Μπέου εγώ. Τώρα, ως προς όλα τα υπόλοιπα που ακούστηκαν και είχαν ακουστεί και προεκλογικά και φαντάζομαι ότι επειδή. Θεωρητικά αυτό είναι και το πρόγραμμα, δηλαδή όπως λέγαμε για το οικοθέρμανση, όπως λέγαμε. Είχε ένα πρόγραμμα ο Γιάννης ο Κοκαλιάρης. Γι' αυτό και ψηφίστηκε. Για το πρόγραμμά του ψηφίστηκε ο άνθρωπος. Τι νοείς. Δεν είχε ένα πρόγραμμα που θα τον πάει το Δήμο. Α. Είχε το οικοθέρμανση. Είχε, ας πούμε, η αερογέφυρα που θα συνδέει τη Χαραυγή με το Κουρί. Πάρα πολύ ωραίο project. Ήτανε στο προεκλογικό πρόγραμμα ή του βγήκε όταν πήγε στην Χαραυγή. Δεν είχε προεκλογικό πρόγραμμα. Εγώ έψαξα το προεκλογικό πρόγραμμα. Είχε 8 παραγράφους γενικές, έτσι σαν αυτό. Αυτό ήταν. Δεν είχε πρόγραμμα. Ναι, την αερογέφυρα που θα συνδέει τη Χαραυγή με το Κουρί. Που την είπε στη Χαραυγή, την ανακοίνωσε ναι, μετεκλογικά. Προεκλογικά το είπε. Την είχε στο πρόγραμμα. Όχι, αλλά είπε ότι θα εκμεταλλευτούμε τη νέα τεχνολογία. Στη Χαραυγή λέει είναι πολύ ωραίο χωριό, αλλά δεν έχει σημείο αναφοράς. Υπάρχει ένα κτίριο, λέει, παλιό ένα κτίριο που ανοίξει τη γεωργική υπηρεσία, έτσι είπε. Δεν το ξέρω, ναι. Αυτό λέει μπορούμε να το πάρουμε και να το κάνουμε μαγαζιά. Τι μαγαζιά. Μην με ρωτάς, εγώ λέω τι είπε. The Mall Athens. The Mall Kozani, μ' αρέσει. Και θα εκμεταλλευτούμε, λέει, τη νέα τεχνολογία και θα παίρνουν SMS, αυτό κατάλαβα εγώ. Τα 6 εκατομμύρια οδηγοί που έρχονται από την Εγνατία, όταν φτάσουν έξω από το Δήμο Κοζάνης, θα παίρνουν ένα SMS σαν το 112, ρε παιδί μου. Μπορώ να μην χτυπάει τόσο δυνατά, κύριε Κουκαλιά. Ναι, γιατί τρομάζω. Και θα λέει, ας πούμε, στα 10 χιλιόμετρα από εδώ είναι το υπέροχο χωριό της Νέας Χαραυγής. Μπορείτε να δείτε, γιατί είπε ότι η Χαραυγή έχει πολιτισμό και πολλά πράγματα, όπως και ο Κρόκος και αυτό. Μπορείτε να μπείτε να δείτε. Το... Ναι. Γιατί για την Νέα Χαραυγή συγκεκριμένα όμως, δηλαδή. Εκεί αυτό το είπε. Είναι πολύ ωραίο. Εκεί το είπε. Ναι, αλλά δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα χωριά σου. Επειδή η Χαραυγή είναι δίπλα στην Εγνατία, γι' αυτό το είπε. Και απ' την άλλη, ρε παιδί μου, θα βρίσκα να πει. Ναι, είπε ότι, στα 15 χιλιόμετρα θα λες είναι η Χαραυγή, στα 10 θα λες είναι η. GPS δηλαδή. Θα σου έρχεται μήνυμα, ρε παιδί μου. Πώς λέει αυτή, στα 17 χιλιόμετρα στρίψτε ανοιχτή στροφή αριστερά. Ναι, κάπως, ναι, αριστερά. Θα λέει στα 10 χιλιόμετρα Χαραυγή, έχει μόλις. Είναι ωραίο μόνο. Είναι αυτό. Πάνε. Και είπε και μετά ότι θα κάνουμε, λέει, και μια, είπε και μια πεζογέφυρα. Μια αερογέφυρα. Για να περνούν οι επισκέπτες στο Κουρί να πάνε στο χωριό. Ποιο χωριό? Στη Χαραυγή. Γέλα, γιατί δεν καταλαβαίνω τι. Γιατί θα είναι το μόλο το μόλο. Θα είναι τα μαγαζιά που θα κάνουμε εκεί στο κτίριο της γεωργικής υπηρεσίας. Τι θα είναι ιδιωτών. Θα πάω εγώ να ανοίξω μαγαζί με ρούχα. Ρώτησε το Γιάννη Κοκαλιά. Θα πάρει και εσύ να κάνει ένα μαγαζί. Δεν το ξέρω. Είπε, θα κάνουμε μαγαζιά. Γιατί δεν είναι ρεπορτάζ αυτό όμως, δηλαδή εντάξει κάπου. Είπε στο βίντεο, τυχαία το, πήγαμε να ανεβάσουμε το βίντεο από τον ανθρώπινο που και ανέβασε δέσποινα το βίντεο τη Χαραυγή και ήταν προκλητικό. Και κάθε άλλο, δεν κάθομαι, 12 λεπτά είναι. Μπράβο πάνω. Ναι. Και εκεί άφησε και κάτι αιχμής, λέει, είχαμε λέει και για τους πρώην δημάρχους,
Είχαμε λέει, δεν άκουσαν πιέσεις και για το κουρί, για την κατάσταση του κουρί. Είχαμε λέει και υπουργούς και υφυπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Τον Κουκουλόπουλο. Κουκουλόπουλο και Παπαδόπουλο. Αλλά λέει, δεν ασκήθηκαν πιέσεις για να πάρουμε αυτό το κτίριο και να κάνουμε κάτι στο κουρί. Κάτι καλύτερο. Αλλά αφήστε το κτίριο, αυτό το κάνετε μόλι τώρα. Προεκλογικά δεν είχε πει στη συνάντηση που έγινε στο ΕΒΕ με τον Εμπορικό Σύλλογο, που πολύ καλά έκανε και συναντήθηκε με τον Εμπορικό Σύλλογο, ότι θα δημιουργήσει πάρκινγκ, γιατί εντάξει, δεν έχει Κοζάνη πάρκινγκ, έχει δίκιο. Ισχύει αυτό. Και δεν μπορείς να παρκάρεις, άμα θες να πας για ψώνια. Αλλά θα κάνει πάρκινγκ τον Ξενία, είπε. Το είπε σε αυτή τη συνάντηση. Όχι, δεν θα κάνει πάρκινγκ τον Ξενία. Στον Ξενία, είπε. Θα κάνει πάρκινγκ στην περιοχή του Ξενία. Ναι, ωραία. Και μετά πώς θα κατεβαίνει ο κόσμος. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο από τουλάχιστον τρία μέλη που ήταν. Του Εμπορικού Συλλόγου. Και πώς θα κατεβαίνει ο κόσμος τώρα από τον Ξενία να παρκάρει και κατεβαίνει, για να ξανανεύω μετά. Ίσως λέει να σκεφτούμε με κυλιόμενες σκάλες. Στην Αγιάννα. Ναι, είναι σαν αυτές που είναι στο Νότος Γκάλερι, στο Άτικα τέλος πάντων. Και στο Golden Hall. Στο κόσμο θα είναι. Καλά, ξέρεις τώρα πώς με βολεύει εμένα αυτό. Για μένα το κάνει ο Γιάννης. Γιατί είναι στο σπίτι μου είναι. Οι κυλιόμενες πού θα καταλήγουν. Θα διέρχονται από τη Δημοκρατία. Θα κατεβαίνουν, θα περνάνε από το West. Τι άμα φτάσουν. Πολύ κάτω το πας. Πού να πάω. Μέχρι Δημοκρατίας, εσύ. Από τον Ξενία μέχρι τη Δημοκρατίας. Και μετά το κοβώ με το πόδι. Γιατί, τι τσεγκουνιάς είναι αυτό. Όχι, εντάξει, τι θες. Να με φτάνουν στο Δραγατσίκα. Τσουφ. Υπάρχει και σκέψη που την έχουν πει και εδώ δημοτικοί σύμβουλοι εκλεγμένοι πλέον, του Γιάννη Κοκαλιάρη, ότι θα. Και τι λένε και έξω, γενικώς, ότι θα καθαρίσουμε κάποια οικόπεδα ιδιωτών, ναι, και θα τα κάνουμε πάρκινγκ. Με μίσθωση. Α. Μες στην πόλη. Ωραίο είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Να συνεννοηθείτε, να τα νοικιάσετε και να το κάνετε. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, οι κυλιόμενες στην Αγιάννα και το τελεφερίκ από Ξενία Κέντρο δεν ξέρω πώς θα γίνει. Όπως δεν ξέρω πώς θα γίνει και η αερογέφυρα Νέα Χαραυγή Κουρί. Αερογέφυρα εύκολη είναι, αρισή. Ναι. Παναγιώτη μου, αερογέφυρα θα κάνουμε. Δεν είναι όπως κατεβαίνουν στα μετέωρα που θα σε βάζουν μέσα στο τσουβαλάκι και θα σε τραβάνε. Εντάξει, κάνεις μια γέφυρα, δεν έχει κόστος μεγάλο. Πρέπει να είναι σε ύψος μεγάλο για να παίρνει φορτηγά εκεί. Αυτό να προσέξουμε μόνο. Είναι το μόνο μας πρόβλημα. Τι εννοείς. Μετά από και τα δέσποτα, σας είπαμε τι είπε. Θα το λύσει το πρόβλημα. Ωραία. Έτσι, σταδιακά μαθαίνουμε και εμείς το πρόγραμμα του νέου δημάρχου και πάρα πολύ θα χαρούμε να συμβούν όλα αυτά. Πραγματικά, εμένα με βολεύει πάρα πολύ να γίνουν αυτές οι κυλιόμενες, γιατί είναι στη γειτονιά μου. Πολύ θα με βολέψετε. Οπότε ναι, να το κάνουμε. Ναι, να το κάνουμε. Εγώ μαζί σας. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης, να ανασκομποθεί, έχει πολύ πολύ δουλίτσα. Μένω στη γειτονιά, αν είναι να βάλει κυλιόμενες, θα κάνω καφετέρι, μου λέει κάποιος εδώ. Φιλιάσαι. Α, δεν ξέρω ποιος είσαι. Αλλά εγώ τι κάνω εκεί. Το πρώτο μπαλκόνι είμαι. Εγώ θα κάνω καφετέρια. Αν αυτό είναι το πρόβλημά μας όλο. Ωραία. Να σου πω λίγο κάτι, για όσο χρόνο έχουμε. Εντάξει, τώρα. Τι. Μας έχουν στείλει και παράδειγμα από κυλιόμενοι. Γιατί δεν έχουμε πάει, έχουμε πάει. Είναι στην Ισπανία, πού είναι, δεν ξέρω. Για πείτε μας το. Για να τη δω. Τέλειο. Αυτό. Το από εδώ είναι το σπίτι. Τι κακό. Όχι, τέλειο είναι. Τι κακό να είναι, τέλειο είναι. Αυτό είναι κυλιόμενο, είναι. Άμα είναι στατικό, δεν το θέλω. Κυλιόμενο να είναι. Ναι, είναι μόνο για πράγματα, για μεταφορές. Τι να το κάνω τώρα, να κατεβάζω τα πορτοκάλια και τα καρπουζιά, όχι. Στην Κολομβία είναι. Α, στην Κολομβία είναι. Όχι, μη γελάς, Χριστό. Μη γελάς, κάνω σε βαρύ. Στην Κολομβία κάτι άλλο κουβαλάνε εδώ. Τρέπεσαι. Καφέ. Καφέ, καφέ. Απλά δεν. Ναι, να ορίστε. Βρε, από κάπου τάδε και τα ξεπατήκωσε ο άνθρωπος. Δεν τα κατέβασε από το μυαλό του. Επίσης, επειδή το είπε και εδώ στην εκπομπή. Το είπε και στον Εμπορικό Σύλλογο ότι η σκέψη του είναι σαν Δημοτική Αρχή να βάλει ξεναγούς στην πόλη που θα ξεναγούν δωρεάν. Δωρεάν ενώ δεν θα πληρώνεις εσύ ή εγώ που ερχόμαστε στην πόλη τουρίστες. Θα μας ξεναγούν στα αξιοθέατα της Κοζάνης. Δωρεά θα τους πληρώνει ο Δήμος με σύμβαση, υποθέτω. Δίμηνη, τρίμηνη. Γιατί. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Τώρα, λογικά το καλοκαίρι που έχουν πολλούς τουρίστες. Γιατί το χειμώνα. ξέρω να δω. Τέλος πάντων. Αυτό το έχει πει και εδώ. Να πει το ΙΕΚ Βολτέρος να βγάλει τμήμα ξεναγών. Να το πει στην Καλλιόπη Βέτα, που έχουν πολύ καλή σχέση. Α, στην Καλλιόπη Βέτα που είναι και υπεύθυνος τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει 2-3 ξεναγούς σε ένα περίπτωρο, υποθέτω, στην πλατεία, κάπως. Και θα πηγαίνει τουρίστες και θα λέει χαλαίου. Σε πόσες γλώσσες θα γίνεται. Στα αγγλικά.
ελληνικά και στα γαλλικά και στα κοζανίτικα. Okay. This is Mamatios. Ναι. Okay. Κοίταξε, γίνεται αυτό σε άλλες πόλεις. Σε ποιες πόλεις γίνεται καλά. Έτσι που και στο Καλιάρης, δεν θυμάμαι τώρα ποιες. Του εξωτερικού πιθανόν. Ναι, του εξωτερικού. Κοίταξε, και εγώ όταν πήγα στο Βατικανό, με ξένα, εγώ πήγα. Είχανε και τέτοιο να... Ναι, τον πλήρωνε εσύ όμως, δεν ήταν δωρεάν. Δεν το πλήρωνε ο Πάπας, εγώ το πλήρωσα. Αυτό. Ναι. Ωραία. Και θα πάει ο ξεναγός, τον τουρίστα στην Κοζάνη, θα τον πάει στον Ανικόλα, θα του λέει «This is Mamatios». Θα τον πάει στο Big μουσείο, Ben. Το οποίο μουσείο πρέπει να... Κάτι να το κάνουμε το μουσείο, να λειτουργεί. Το πρώτο πράγμα που ξεκίνησε πρώτη συνέντευξη του κ. Κοκαλιάρης είναι το μουσείο. Ναι, 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 το θυμάμαι. Θα τον πάει μετά... Για πες. Στο Ξενία. Θα έχει εξοπλίσει και το Ξενία, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τότε. Πότε τότε, ρε πάνω. Αφού το είπε προεκλογικά, δεν το έκανε σποτάκι. Ναι. Σκέφτομαι τώρα τι άλλο. Μπορεί να το θα τον πάει στο επισκοπείο. Τον πάει στο επισκοπείο, μου άρεσε να πάρω πολύ. Σίγα, Μπρίτς, γιατί, θα του ανοίξει. Του τουρίστα, ο κάτοικος, ο μόνιμος. Θα παίξω, θα το δει, ρε παιδί μου. Ή θα είναι το Κυριακό σε συνεργασία, θα είναι κάποιο από τη Μητρόπολη και θα έχει ανοίξει τους κήπους. Τους κρεμαστούς κήπους, τις βάζουμε. Yeah. Εσύ τα σκέφτεσαι αυτά. Προσπαθώ να σκεφτώ ρε, εσύ τι θα ξαναγίνει. Σκούρκα Square. Γιατί δεν παίρνουμε αυτά τα λεωφορεία, τα χοπών, χοποφ, που έχουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Ωραία είναι αυτά, ρε Σπάνο. Δηλαδή, πραγματικά, εμείς δεν έχουμε τουρισμό, γιατί δεν είχαμε ξαναγού. Ναι. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Καλύφθηκα. Νομίζω ότι με την έλευση του Περικλή Αλιφέρη στο Δημαρχείο, ναι. Αυτά τα λίγο τοπικά, λίγο τοπικές εξαγγελίες... Δεν είναι ουτοπικές, γιατί θα τις κάνει ο άνθρωπος. Θα αυληθούν λίγο από την πλευρά... Γιατί, Περικλή, άμα κόψεις τις κλειόμενες έξω από το σπίτι μου, σου κόβω και την καλημέρα. Από παιδιά γνωριζόμαστε. Τις κλειόμενες, τις είπε, θα τις κάνει. Εγώ τις θέλω. Τι ακριβώς έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το κολυμβητήριο, το οποίο υπήρχε μία... Δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν ξέρω. Εσύ είπες δελτίο τη Δευτέρα, την Τρίτη που είχατε, Δημοτικό Συμβούλιο. Α, ο ονομαστής Χαργάλαμπο Σταγανίδης. Ναι, αλλά γιατί υπήρξε μία κόντρα μεταξύ του Γιάννη του Ιωαννίδη και του... Το έγινε στο Facebook του Πουτσιάβα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Κάτω από την άρση του Πουτσιάβα για την είδηση. Σχολίασα περί της ονοματονομασίας. Ο Λευτέρης Ιωαννίδης, μετά ο Γιάννης Ιωαννίδης. Δεν μπόρεσα να το δω εγώ, γιατί κάποιος από αυτούς με έχει μπλοκάρει που συμμετείχα στην κουβέντα. Τι διάβασα σε μπλοκάρε. Και δεν μπόρεσα να το δω το διάλογο. Έψαξα αλήθεια και δεν μπόρεσα να το δω. Ζήσει Στίλτον. Θα μετονομαστεί λοιπόν το κολυμβητήριο σε Χαράλαμπο Σταγανίδης και πάρα πολύ καλά θα κάνει. Όταν ανοίξει. Όταν ανοίξει. Δικό μας παιδί από τον Πολύμηλο. Μπράβο, μας κάνει πάντοτε πάρα, πάρα πολύ περήφανος. Και να συνεχίσει με αυτή τη ζέση, τον πρωταθλητισμό του το παιδί. Και φυσικά το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ως πόλη για να το τιμήσουμε είναι να μετονομάσουμε το κολυμβητήριό μας. Αρκεί να λειτουργήσει το κολυμβητήριό μας. Κάποια στιγμή, λίγο άμεσα εύχομαι. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο. Διπεθέ. Είναι ακόμα πρόεδρος ο κ. Σκέφαλος. Φυσικά και είναι πρόεδρος ο κ. Σκέφαλος, δεν κατάλαβα γιατί. Δεν έχει ευθυξία να πει, ρε παιδί μου, αφού μου έφαγα πόρτα. Τι άλλη... πόρτα έφαγε, καλέ. Το έργο του ετοιμάζει ο άνθρωπος. Έχει κλειστεί όλος ο Νοέμβριος και όλος το Δεκέμβριο. Ναι, αλλά 24 του μήνα είναι η πρεμιέρα. Ναι, 20 του μήνα θα έχουμε εδώ τους ηθοποιούς. Το έχω κάνει εσύ. Μπράβο, ναι, και οι ηθοποιοί δεν φταίνε σε τίποτα. Ντόπιοι έχουν. Ντόπιους έχουμε. Ντόπιους δεν έχουμε. Ο κ. Πλασκοβίτης είπε, είπε και για την παιδική. Ότι οι παιδιά δεν ενδιαφέρονται. Επικοινώνησα μαζί τους, ανέφερε και ένα όνομα συγκεκριμένο, το Δημήτρη τον Τσολάκη, λευκοπηγιώτης, εξαιρετικός, στην Αθήνα. Και είπε, δεν ενδιαφέρονται. Τώρα εκεί κάποιοι από τους ηθοποιούς λένε, δεν ενδιαφέρομαστε. Μου είπαν εμένα τουλάχιστον και τρεις. Γιατί όσο είναι ο Κέφαλος και ο Πλασκοβίτης, δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με αυτούς. Ναι, σήμερα έγραψε κάτι στο Facebook ο κ. Πλασκοβίτης, λέει για προσωπικούς λόγους μου είπανε κάποιοι, κάποιοι δεν γίνεται, κάποιοι κτλ. Εγώ μένω στο σημαντικό για μένα. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι ο κ. Κέφαλος, ενώ αρχικά στην απόφαση της 27ης Σεπτεμβρίου, που αναβήκε 31 του Οκτωβρίου, όμως είχαμε κάποια λαθάκια, ψηφίστηκε να μην πάρει φράγκο. Για το έργο που έγραψε. Για το έργο που έγραψε. Την Καλλιπάτηρα. Στη συνέχεια ήρθε προς συζήτηση στο περίφημο αυτό τελευταίο ΔΣ, που ήταν και το μοναδικό στην τετραετία που δεν πήγαινε 8-1 ή 7-2. Ζήτησε να πάρει 7-440 μεικτά.
Γιατί είπε ο άνθρωπος όμως, το αιτιολόγησε και είπε ότι εγώ δεν είχα σκεφτεί ότι θα έχω κρατήσεις και τέτοιο. Wow. Lady in red. Τι γάμο, Σάββατο μεσημέρι, ποιος παντρεύτηκε. Μπορεί να κάνεις πολιτικός. Πολιτικό. Σε ποιο ναό ήσουνα. Στον Άγιο Νικάνορα, Σάββατο μεσημέρι, ποιος παντρεύτηκε. Γιατί είναι κρίμα. Γάμος είναι, καλό πράγμα είναι. Εντάξει, να ζήσουν. Γι' αυτό φοράς κόκκινα. Σκέφτηκε ο κύριος Κεφαλός ότι εγώ έχω μία σειρά κρατήσεων, η οποία δεν είναι και λίγες. Οπότε μπαίνω μέσα ουσιαστικά. Γι' αυτό θέλω να πάρω αυτή την αμοιβή. Εγώ λέω ότι όποιος δουλεύει πρέπει να πληρώνεται και φυσικά πρέπει να αμοιβεται ένας που έχει καταθέσει ένα έργο. Να, εδώ προκαλεί εντύπωση το αρχικά αμοιστεί και στη συνέχεια το. Δεν κατάλαβα. Αυτό προκαλεί ή σε κάποιους προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι είναι το δεύτερο έργο που ανεβάζει ο κύριος Κέφαλος όσο είναι πρόεδρος του ΔΠΘ στο ΔΠΘ και ο κύριος Πλασκοβίτης κάνει την σκηνοθεσία. Νομίζω όχι πρώτη φορά με αμοιβή. Ναι. Διάφορα είναι. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει ουσιαστικά. Νίκο τον λένε. Νίκος πίνει, Κέφαλος κερνάει. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν πέρασε πάντως. Δεν πέρασε. Αυτό. Δεν πέρασε. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι. Δεν πέρασε η εισήγηση. Δεν πέρασε η εισήγηση. Ωραία γράφει ο Νίκος. Αλήθεια γράφει ωραία πράγματα. Και μακάρι να είναι μια πετυχημένη παράσταση. Και μακάρι να πάει καλά. Αυτό που δεν πάει καλά είναι το όλον σύστημα ΔΠΘ. Δεν έχουμε δει και απολογισμούς. Δεν ξέρουμε πώς πήγε η καλοκαιρινή παράσταση, δηλαδή. Το ξέρω ότι δεν μπορούμε να μετράμε όλες τις πολιτιστικές δράσεις με το οικονομικό αποτύπωμα. Συγγνώμη, αλλά ας έχουμε μία άποψη. Κύριε Πλασκοβίτη, συγγνώμη. Στο Facebook, γνώμη μου, επειδή σας εκτιμώ και γνωριζόμαστε, καλό θα είναι να κάνετε αναρτήσεις ως Λευτέρης Πλασκοβίτης και όχι από το λογαριασμό ΔΠΘ Κοζάνης. Και να απαντάτε στον όποιο Γιώργο Καλομηρά σας κάνει κριτική ως ΔΠΘ Κοζάνης. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Δεν έχω Facebook, δεν το Η απάντηση. Ο κύριος Πλασκοβίτης γράφει από το λογαριασμό του ΔΠΘ Κοζάνης. Πού το ξέρεις ότι απαντά ο Πλασκοβίτης. Μπορεί να απαντάει ο Κέφαλος. Από τη στιγμή που ο λογαριασμός είναι ΔΠΘ, μπορεί να απαντάω. Έχει υπογραφή. Α, έχει υπογραφή στο κείμενο. Και στο κείμενο απαντάει ο κύριος Καλομηράς που λέει ότι είναι σαν διάγγελμα του Χίτλερ. Μπείτε, δείτε το έτσι, στο ΔΠΘ Κοζάνης. Και το απαντάει, υποθέτω, ο κύριος Πλασκοβίτης. Έτσι είναι, έτσι νομίζετε, από τον Πυραντέλο. Συμβουλή. Δεν είναι καλό να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό του ΔΠΘ Κοζάνης για να έχετε αντιπαράθεση να κάνετε τις ανακοινώσεις. Μπορείτε στον προσωπικό σας, κύριε Πλασκοβίτη, Λευτέρης Πλασκοβίτης, και να απαντάει κτλ. Είναι unfair αυτό τώρα που βλέπω μόλις. Δεν μπαίνω σε αυτό. Θα χρησιμοποιείτε το ΔΠΘ Κοζάνης. Επίσης, θέλω να πω ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά προσωπική ευθύνη που έχει η πολιτική ο απερχόμενος Δήμαρχος Λάζαρος Μαλούτας. Για το θέμα του ΔΠΘ και της παραμονής. Περίτρανα για όλα αυτά που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στο ΔΠΘ Κοζάνης. Το είπα και στο δελτίο. Δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι. Εγώ ξέρω ότι έχουμε περάσει μία εποχή στο παρελθόν που κόβονταν οι ηθοποιοί και ντόπιοι και ξένοι να έρθουν και να συνεργαστούν με το ΔΠΘ. Κόβονταν, μάλλον αν ποιος τα πρωτοάθει. Αν τώρα τελευταία ο κύριος Πλασκοβίτης, που δεν το αμφισβητώ, προφανώς κάνει προσπάθειες για να έρθουν ντόπιοι ηθοποιοί και να παίξουν σε παραστάσεις, δεν το επιλέγουνε, μπορεί όντως να είναι κακή η περίοδος. Δηλαδή να έχουν κλείσει οι άνθρωποι τη σεζόν του κάπου αλλού ή να έχουν θέματα προσωπικά. Μπορεί να συμβαίνουν και άλλα όμως. Μπορεί να μην θέλουν να συνεργαστούν με το ΔΠΘ Κοζάνη. Να μην θέλουν, να μην επιθυμούν τη συνεργασία. Οπότε ας αφήνουμε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, διότι μπορεί να είναι στραβός ο γυαλός, αλλά μπορεί και να αρμενίζουμε στραβά. Δεν ξέρω. Ας αφήσουμε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Σε κάθε περίπτωση, άλλο το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της παράστασης Καλλιπάτρα, που είναι πολύ αποσχόμενο. Και μακάρι να πάει και εξαιρετικά. Αυτό θα συζητήσουμε εδώ με τους συντελεστές και με τους ηθοποιούς και θα το προβάλλουμε. Θα πάμε να το δούμε. Θέλουμε να το δούμε. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός. Παρακαλώ πάρα πολύ να μου στείλετε τη λίστα για να κάνω την κλήρωση. Χρήστο, ενημερώνει τον Ζήση σιγά σιγά να βγει. Δώσ' μου λίγο nightlife, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, αγοραπολισίες έχουμε σε γνωστά μαγαζιά. Για πες μου, για πες μου. Δεν θα πω.
Τι είδους μαγαζιά, εστίαση? Καφέ μπαρ. Κεντρικό. Καφέ μπαρ, τι, πουλήθηκε? Πουλήθηκε. Το άγορας κάποιος άλλος, αλλά θα αφήσει το ύφος, θα εξακολουθήσει να είναι δηλαδή καφέ μπαρ. Καλό ερώτημα. Τι θα γίνει? Ναι, μπορεί να αλλάξει ίσως διακόσμηση, μπορεί να αλλάξει. Εντάξει, αλλά θα μείνει καφέ μπαρ. Καφέ μπαρ θα μείνει. Στο κέντρο. Στο κέντρο. Σε λίγο θα ανοίξει το ΣΥΝ, Αμαρτία, το παλιό το ΜΟΥΙ. ΣΥΝ, όχι το ΣΥΝ, το ελληνικό. Αμαρτία. Πλάς. Α, ω. Ως τι? Κλαμπ. Ελληνο, ξένο. Θα έχει και λίγο ελληνικό. Ναι. Ό,τι ξέρω. Ωραία, δίπλα από το ΣΕΤ εκεί στο. Ωραία, ναι. Είδες τι ωραία νέα γίνονται. Η Κορκά έχει πάρει το δυνατό Αναστάζα πάνω το, ναι, το διαμορφώνει. Θα είναι μεγάλο. Όντως, θα είναι και θα γίνει πολύ ωραίο και σε ωραίο κόμβο. Είναι σε ωραίο κόμβο, θα αλλάξει όλη η γειτονιά. Εντάξει, έχει κίνηση η πόλη. Καλό καιρό έχει, νομίζω, κίνηση έχει. Εχθές το βράδυ είχε, ας πούμε. Πού πήγες? Τα κλαμπ είχαν, το Love, το Dada είχαν. Μάλιστα. Και σε άλλα κλαμπ που είδα και Store και τα λοιπά είχαν. Όταν τέλειωσε η κατάληψη από το Λύκειο, πήγαν όλοι εκεί προφανώς. Α, είχε πάρτι χθες το τέταρτο Λύκειο που είναι σε κατάληψη. Αυτό λες. Όχι το τέταρτο, λάθος, συγγνώμη. Το τρίτο. Το τρίτο. Μην πάω να τους πάρω τα παιδιά. Όχι, ρε, δεν μου λες τέτοια. Έχω το ζήσει, παρακαλώ. Και είχαν και έναν. Ναι, είχαν έναν. Γιόλτα. Δεν ξέρω, μπορεί να το λέω και λάθος και να με λέω σκόρη. Πώς το λένε, Ρεμελιά? Κάπως έτσι τον λένε. Τράπερ είναι. Δεν το έχω. Δεν απαντάει. Να θυμάστε ότι αύριο Κυριακή έχει αγώνα. Στις 3. Παίζουμε με τη Βυσσινή Θύελλα. Βυσσινή Θύελλα, σούζε τα λογάκι, που έλεγε. Είχα. Λάρισα. Ο Λαζόπουλος στους 10 μικρούς. Έρχεται η ΑΕΛ, λοιπόν, στην Κοζάνη. Ιστορική ΑΕΛ, χωρίς τους φιλάθλους. Χωρίς τους φιλάθλους της. Τα πω εγώ, τα ξέρω τώρα. Τα έχω μάθει όλα. Είναι στις 3 η ώρα αγώνας. Θα κερδίσουμε 1-0. Θα βάλουμε τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, στα μέσα του δεύτερου ημίχρονου. Θα μας απειλήσουν πάρα πολύ οι Λαρισαίοι, αλλά τελικά δεν θα τους χαρίσουμε τα δίχτυα μας. Και έτσι θα πάει. Να είστε βέβαιοι. Γι' αυτό το είδα στον ύπνο μου. Παίξτε το. Παίζει με στοίχημα. Ή δεν υπάρχει το στοίχημα σε αυτές τις κατηγορίες? Νομίζω υπάρχει. Δεν ξέρεις για τις εκλογές των αυτοδιοικητικών και δεν ξέρεις για την SL2. Δεν παίζω στοίχημα τώρα. Α, καλά. Χρήστο μου, θα κάνεις την κλήρωση? Άνοιξε μικρόφωνο να κάνεις την κλήρωση, άμα είναι. Λιάννα, θα μαλώσουμε. Λιάννα, η Μπίνα, είδα σε μια δημοσίευσή σου ότι ανέλαβε, η γνωστή δικηγόρος και φίλη μας, ανέλαβε μια πολύ πολύ σημαντική θέση και είναι νομική σύμβουλος της μετάβασης ΑΕ. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Συνδροκέφαλη στη νέα σου δουλειά. Αλλά σε αυτό που μου στέλνει, sorry, θα το κάνω εγώ. Άμα θες, μπορούμε να συνεργαστούμε. Είστε έτοιμος, Χριστό? Ναι, μ' ακούτε. Να ανοίξω τη λίστα. Εμείς ακούμε μια χαρά. Ωραία, και τηλεφέρετες, λοιπόν, νομίζω. Θα μου πεις ένα stop? Περίμενε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε? Ναι. Από τώρα. Stop. Άνδρας. Αντώνης Σαράπογλου. Κύριε Αντώνη Σαράπογλου, αυτά τα εξαιρετικά παπούτσια Calgary από τον Πάπιστα είναι πλέον δικά σας. Μπορείτε να τα παραλάβετε από Δευτέρα, από το top, να τα φοράτε και να πετάτε και να μας θυμάστε και να τα χαιρέστε. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, τι καιρό κάνει έξω ένας άνθρωπος να μας πει, γιατί μάλλον καιρό μπήκα στο στούντιο και μάλλον θα βγω προφανώς. Βρέχει, Χρήστο? Έχει συννεφιά. Κρίμα, δεν έχει ήλιο. Ο Παναγιώτης είπε όμως ότι θα φτιάξει ο καιρός και από εδώ και πέρα και λίγο θα ανεβεί η θερμοκρασία και η ηλιοφάνεια θα έχουμε τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη. Εγώ να σας ευχηθώ να περάσετε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο Σαββατόβραδο, μια πολύ ωραία Κυριακή. Εκμεταλλευτείτε τη, χαρείτε τη, να είστε κοντά με ανθρώπους που αγαπάτε και περνάτε καλά μαζί τους. Φυσικά και θα εξακολουθήσετε να βλέπετε το channel, γιατί σας κάνει καλό. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.